άλλο, συγχαρητήρια σε όλους που είστε απόψε στην Ακαδημία. Το λέω σε κάθε Ακαδημία. Πολλοί κόσμοι ξεκινά, λίγος κόσμος εκπαιδεύεται, ακόμα πιο λίγος βάζει εφαρμογή την εκπαίδευση που παίρνει. Και εσείς σήμερα, 9.30 ώρα, μπορούσατε να είχατε τα τζάκια αναμένα, τις τηλεοράσεις αναμένες, τους καναπέδες, να ξαπλώνετε και να χαλαρώνετε και να απολαμβάνετε οτιδήποτε, τα παιδιά σας κλπ. Όμως αποφασίσατε να μπείτε είτε στο live μας στο Facebook, είτε στο Zoom για να ενημερωθείτε πώς μπορείτε να φέρετε θετικό αποτέλεσμα στη ζωή σας. Πώς τα οικονομικά σας να έχουν αύξηση, που είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας, και αύξηση με ωραίο τρόπο, όχι με σκάψιμο, με απλές μεθόδους που θα πούμε απόψε. Οπότε εσείς ήδη κάνετε διαφορετικό και γράψετε εδώ και κάτω. Δεν υπάρχει επιτυχία σε τιμή ευκαιρίας. Χρειάζεται να γίνουν θυσίες. Χρειάζεται να κάνεις πράγματα τα οποία δεν τα έκανες και χθες. Χρειάζεται να αλλάχθουν οι συνήθειες. Δεν μπορείς με ό,τι κάνεις να συνεχίσεις να κάνεις και να πετύχεις τους στόχους για να φτάσεις κορυφή και να δημιουργήσεις μια αυτοκρατορία στην Δευτέρα. Οπότε πραγματικά μέσα από την καρδιά μου θυμάμαι και όταν πήγαινα στις εκπαιδεύσεις, πάντα μας λέγανε ότι είστε διαφορετικοί. Εσείς τα άτομα που εκπαιδεύεστε και είστε σε αυτήν την αίθουσα, είσαστε σε αυτό το live, πράγματι διαφορετικοί και κάνετε βήματα πολύ παραπάνω από τους υπόλοιπους κόσμους που απλά ενθουσιαστήκανε, μπήκανε μέσα και δεν έχουν εκπαιδευτεί ποτέ να κάνουν αυτή τη δουλειά. Γι' αυτό και πολύ λίγος κόσμος στο τέλος της ημέρας πετυχαίνει. Λοιπόν, ξεκινάμε στην Ακαδημία. Σήμερα θα πούμε βασικά. Θυμάμαι βασικά πράγματα. Διάβαζα ένα βιβλίο πρόσφατα και έλεγε υπήρχαν δύο ομάδες και δύο ξεχωριστοί προπονητές. Ο ένας προπονητής εκπαίδευε την ομάδα του τα βασικά. Να γίνουν καλοί στα βασικά. Ο άλλος ο προπονητής εκπαίδευε τεχνικές, συστήματα, πολύπλοκα και όταν ήρθαν αντιμέτωποι, μαντέψετε ποιος κερδίζει. Αυτοί που ήξεραν να εφαρμόζουν τα βασικά. Σήμερα θα πω τα βασικά και αν γίνετε καλοί στα βασικά, μπορείτε να εξασφαλίσετε full time εισόδημα και από εκεί και πέρα υπάρχει και extreme εκπαίδευση που μπορεί να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο το εισόδημα. Σήμερα οπότε θα πούμε τα βασικά. Λοιπόν, ξεκινάμε από το πρώτο που χρειάζεται. Ποιο είναι το δικό σου καύσιμο. Γιατί να κάνεις αυτά όλα που θα πούμε απόψε. Τι θέλεις να πετύχεις από την Δευτέρα. Θέλεις οικονομική και χρονική ελευθερία. Που αυτό ήταν το πρώτο που ήταν ο λόγος που ασχολήθηκα εγώ επαγγελματικά στο δικτυακό marketing το 2010 όταν μου έγινε η πρώτη προσέγγιση στη βιομηχανία αυτή. Δεν ήθελα να πηγαίνω δουλειά, δεν ήθελα να ξυπνώ στις 6, δεν ήθελα να ξυρίζομαι κάθε πρωί. Ήμουν στρατιωτικό στηρίζοντας σχολή με ελπίδων. Οπότε αυτό ήταν το καύσιμο. Το όνειρο είναι το καύσιμο. Όπως ένα αυτοκίνητο με καύσιμο προχωράει, αν δεν έχει καύσιμο το αυτοκίνητο, δεν προχωράει, μένει. Οπότε χρειάζεται, το πρώτο που χρειάζεται, να βρεις το καύσιμο. Ποιο είναι το καύσιμο, ποιο είναι το όνειρο, τι είναι αυτό που θα ξυπνάς το πρωί και θα πεις πάμε να κάνουμε τα σωστά βήματα για να φέρουμε σωστά αποτελέσματα. Οπότε θέλεις οικονομική ελευθερία, θέλεις να είσαι ο επόμενος πρόεδρος, θέλεις μεγάλο παθητικό εισόδημα, θέλεις να πληρώνεις από όλες τις πόλεις της Κύπρου και της Ελλάδας. 2.700 μέλη υπάρχουν τώρα, οπότε καταλαβαίνετε ότι περισσότεροι είστε πρώτοι στις πόλεις σας και αυτό μπορεί να γίνει σε όλους να έχουμε το μέγιστο όφελος που είμαστε απόψε και 15 που είμαστε στο Zoom και άλλοι τόσοι που είναι στο live. Θέλεις το δικό σου πληρωμένο αυτοκίνητο, θες να μην πηγαίνεις δουλειά, βαρέθηκε να έρχεται η Παρασκευή και να ενθουσιάζεται και να έρχεται Κυριακή και να λες πω θα πάμε δουλειά πάλι αύριο. Το βαρέθηκες αυτό. Θες να πληρώνεσαι από το σπίτι σου, από το γραφείο σου, θέλεις περισσότερο χρόνο με την οικογένειά σου, θέλεις πολυτελή ταξίδια, διότι ο κορονοϊός θα περάσει, θα έρθει ο καιρός που θα κάνουμε και ταξίδια. Και πραγματικά στεναχωριέμαι που δεν μπορούμε να κάνουμε live αυτές τις εκπαιδεύσεις και τα κάνουμε όλα online. Όμως θα περάσει, θα έρθει ο καιρός που θα κάνουμε και τα εκπαιδευτικά μας και θα περνούμε όλοι μαζί ομαδικά. Άρα, ποιο είναι αυτό ποιο είναι το καύσιμο σου. Όταν ξεκινάς τη Δευτέρα και γενικά στο δίκτυο marketing, δεν είμαστε στον κήπο και περπατάμε και είναι όλα ρόδινα. Υπάρχει υπογοήτευση, υπάρχει κάποιος που θα σε στείλει στο ραντεβού, υπάρχει κάποιος που θα σου πει θα μπω και τελικά θα πάντα τηλέφωνα. Είναι πράγματα που συμβαίνουν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην του συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Όμως τι είναι αυτό που ό,τι και να γίνεται, όταν δεν βλέπεις φως στο τούνελ, όταν είσαι φουλ απογοητευμένος, θα συνεχίσεις να κάνεις τη δουλειά και την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το καύσιμο. Οπότε όταν δεν θα βλέπεις φως,
έρχεται το κάψιμο και λες, εγώ δεν θέλω πλέον, θέλω αλλαγή, θέλω να μην πηγαίνω πλέον, πρέπει να κάνω τα σωστά βήματα, πρέπει να προχωρήσω. Οπότε δεν είναι όλα ρόδινα και είμαστε στους κήπους και προχωράμε και όλα τέλεια και ιδανικά. Υπάρχει απόρριψη, υπάρχουν πράγματα που θα συμβούν και θα σε κατεβάσουν. Οπότε χρειάζεται να αντιληφθείς ότι όλα όσα συμβαίνουν μέσα στο παιχνίδι και όταν έχεις μεγάλο καύσιμο, μεγάλο όνειρο, τότε μπορείς να προχωράς στο επόμενο βήμα. Και είναι η διαφορά του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Ο ερασιτέχνη, όταν τα βρει σκούρα, σταματάει. Ο επαγγελματία πατάει πάνω, ψηλώνει και μπαίνει ακόμα πιο δυνατά. Οπότε το πρώτο βασικό που χρειάζεται για να ξεκινήσει να δημιουργήσει τη δική σου αυτοκρατορία στην Δευτέρα είναι να βρει το καύσιμο σου. Ποιο είναι το όνειρο σου τέλος πάντων σε αυτήν τη ζωή. Τι θέλει να πετύχει από την Δευτέρα, γιατί μπήκε, γιατί θέλει εισόδημα, γιατί να καλέσει του άλλου, γιατί να κάνει όλα αυτά που θα πούμε απόψε για να πετύχει κάποιου στόχου. Οπότε καύσιμο είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πρώτο, δεύτερο βήμα. Λοιπόν, πολύ απλά βασικά βήματα. Χρησιμοποιήστε τα προϊόντα. Πολύ απλό βήμα. Όταν χρησιμοποιείς τα προϊόντα, μιλάς με τη δική σου εμπειρία σε αυτά. Βλέπω πολλά άτομα που λέγανε για την ψυσκέρα, αλλά μόλις την έβαλαν στο σπίτι, μεταμορφώθηκαν με τον τρόπο που λέγαν για την ψυσκέρα, ή για το φίλτρο, ή για τα καλλιντικά, ή για τα φώτα. Οπότε, το πρώτο που χρειάζεται, εφόσον θέλει να δημιουργήσει αυτοκρατορία και να πληρώνεσαι από όλες τις πόλεις της Κύπρου και της Ελλάδας, ή να είσαι ο επόμενος πρόεδρος, ή να κερδίσεις το δικό σου αυτοκίνητο, χρειάζεται να χρησιμοποιείς τα προϊόντα. Όταν τα χρησιμοποιείς, είναι πολύ εύκολο να τα μεταφέρεις. Το είπα σε πάρα πολλά webinar. Εγώ ντρέπομαι να μιλήσω για προϊόν που δεν το έχω στο σπίτι. Οπότε τι έκανα, τα έχω αγοράσει όλα, τα έχω αγοράσει στο σπίτι. Και έτσι, όταν πάω στην παρουσίαση και μου λέει, και εγώ αυτό το πήρα, και αυτό το πήρα, και αυτό το πήρα, το έχω βάλει και εγώ, το δοκίμασα. Οπότε πολύ εύκολα μπορεί να παίρνει πάρα πολλέ πωλήσει εφόσον χρησιμοποιεί τα προϊόντα. Όταν σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε, Γρηγόρη, αυτό το προϊόν που πήρα μου άρεσε, σκεφτείτε πόσο ωραία νιώθει, δημιουργά αυτοεπίθεση. Όταν νιώθει ότι τα προϊόντα σου είναι καλά, διότι τα δοκίμασε, δημιουργά αυτοπεποίθηση και αυτό φαίνεται στην παρουσίαση. Οπότε, αν πηγαίνει και δεν νιώθει αυτοεπίθεση και σιγουριά για τα προϊόντα σου, άλλο το καταλαβαίνει. Οπότε, αν δεν τα δοκιμάσει και ενθουσιαστεί, ανεβαίνει η πίστη σου, ανεβαίνει η αυτοεπίθεση σου, ανεβαίνει και ο ενθουσιασμό που τα μεταφέρει. Πάρα πολύ απλό βήμα. Λοιπόν, όταν λέμε χρησιμοποιήστε τα προϊόντα, πολλοί κόσμοι βάλουν το πακέτο των 130 και πληκτρολογάει και παραγγέλνει μέχρι 65 ευρώ. Και δεν παραγγέλνει τίποτα άλλο, διότι εντάξει, εγώ έβαλα τα προϊόντα, δοκιμάζω τα. Τα έχω δοκιμάσει. Λοιπόν, θέλετε να κάνετε λεφτά. Πρέπει να παραγγέλλετε κάθε μήνα, να έχετε προσωπική παραγγελία. Ξεκινήστε από τα βασικά. Το μέλι μας, τα βότανα μας, η τρομπάνιου, το λάδι μας. Πολύ απλά, που είναι καθημερινά, το σαμπού του μπάνιου, το σαμπού για το σώμα, που είναι κάθε μήνα, που τα έχω εδώ πέρα, τα παίρνω και 30% έκπτωση. Αυτά είναι τα βασικά που χρειάζεται να αγοράζω για την οικογένειά μου. Τώρα, μετά μπορεί να πας και σε φίλτρο νερού, ύψης κέρας και να πας και στα υπόλοιπα προϊόντα. Οπότε, δεν λέω να βάλεις 3.000 ευρώ και να πάρεις όλο το ίσο, αλλά αν βάζεις κάθε μήνα 50-100 ευρώ, σιγά σιγά θα μπει όλο το κατάστημα, θα το έχεις στο σπίτι και αυτό θα σου δημιουργά εισόδημα. Λοιπόν, πάρα πολύ απλό βήμα. Πολλοί κόσμοι το προσπερνάει και νομίζει, ξέρω ότι έχουμε πολύ καλά προϊόντα, αλλά δεν τα δοκιμάζει, ο άλλο δεν το πιάνει, δεν το αντιλαμβάνεται. Οπότε χρειάζεται να βάλει προϊόν στο σπίτι. Όχι μόνο τα 65 ευρώ τη πρώτη παραγγελία, γιατί anyway θα τα αγοράσει διότι ξεκινά. Κάθε μήνα βάζει μια προσωπική παραγγελία. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο μα βήμα. Προχωρούμε. Δεύτερο βήμα. Λοιπόν, λίστα. Στην καριέρα μου στο εστιακό marketing, έχω πει σε εκατοντάδες άτομα ότι χρειάζεται να κάνουν μία λίστα υποψηφίων. Ένα ποσοστό τόσο κάθεται πραγματικά να ασχοληθεί έναν πεντάωρο να κάνει μία λίστα βαρβάτη. Ξαναλέω, αν αυτά τα πρώτα βήματα που είναι τα βασικά δεν τα κάνεις και πας στα επόμενα βήματα, αφού ξεκινάς πισινή, ξεκινάς λάθος. Άρα, μην περιμένεις να βρεις αποτελέσματα. Κάνε αυτά που δουλεύω. Ξαναλέω, στη Δευτέρα έχουμε κάνει πάνω από 200.000 τζίρο, πάνω από 130 προσωπικές, πάνω από 40.000 και πάμε και προχωρούμε. Τι έχουμε κάνει? Έχουμε κάνει αυτά τα τρία βήματα που είπα μέχρι τώρα. Έχουμε βρει το καύσιμο μας, αγοράζουμε προϊόντα κάθε μήνα για να μπορούμε να τα προτείνουμε και έχουμε κάνει μια λίστα υποψηφίων με τους πάντες
μέσα. Όχι, έχω κάνει μια λίστα στο μυαλό μου, την έχω στο τηλέφωνο μου και χίλια δυο που μπορεί να σκεφτείς. Η λίστα είναι γραπτή, χωρίζεται ανακατηγορίες και μπαίνουν όλοι όσοι αναπνέουν και πίνουν νερό. Όλους όσους γνωρίζεις. Οι ερασιτέχνες λένε, η λίστα μου είναι περιορισμένη και δεν μπορώ να πετύχω. Οι επαγγελματίες λένε, ο πληθυσμός της Κύπρου και της Ελλάδας είναι γύρω στα 10-11 εκατομμύρια. Είναι όλοι υποψήφοι συνεργάτες και καταναλωτές. Όλοι σήμερα θέλουν να έχουν έναν e-shop και να μπορούν να κερδίζουν και όλοι οι συγχειρότεροι θα ήθελαν ένα φίλτρο νερού στο σπίτι. Πολύ απλά τα πράγματα. Δεν πιστεύεις ότι ο άλλος θα κάνει business, θα πάρει ένα φίλτρο. Έτσι λέω εγώ και τους παίρνω το τηλέφωνο. Οπότε, λίστα γραπτή. Μην κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Κάνε μια λίστα τεράστια. Όσο πιο μεγάλη λίστα, τόσο πιο μεγάλο είναι το όραμα που έχει για την ομάδα σου. Ξαναλέω, αν δεν ξεκινήσεις από τα βασικά, ό,τι και να πω μετά, δεν κάνουμε τίποτα. Τα βασικά είναι να αγοράζω και κάνω μια λίστα. Παίρνω ένα χαρτί, την έχω δείξει σε πάρα πολλές στη λίστα μου. Παίρνω Facebook, κινητά και τους γράφω όλους πάνω. Όχι όσους πιστεύεις ότι θα ξεκινήσουν, όλους πάνω. Όλους. Όσοι αναπνέουν και πίνουν νερό, μπαίνουν πάνω στη λίστα. Λοιπόν, πολλά άτομα ξεκινάνε στις 2 εβδομάδες, στις 3 εβδομάδες και στο μήνα και έρχονται και μου λένε Γρηγόρη μου τέλειωσε η λίστα. Πώς γίνεται από μέσα μου, λέω, εγώ με 3 χρόνια στην εταιρεία και ακόμα φέρνω προσωπικούς από την προσωπική μου λίστα. Αυτό στις 3 εβδομάδες κατάφερε και μίλησε σε όλη τη λίστα. Πώς γίνεται αυτό εδώ. Λοιπόν, όσα άτομα έρχονται και λένε μου τέλειωσε η λίστα, απλά τέλειωσε η λίστα στα άτομα τα οποία νιώθουν βολικά να καλέσουν. Χρειάζεται να ξεβολευτείς. Ποιος είπε ότι μόνο από την κανονικότητα σου μπορεί να γίνεις πρόεδρος στην εταιρεία. Πρέπει να πας και σε λίστα που νιώθεις άβολα. Και τι έχεις να χάσεις στο τέλος της ημέρας, θα τους κάνεις μια ερώτηση αν ενδιαφέρονται για μια επαγγελματική πρόταση. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Λοιπόν, πολλοί κόσμοι δεν θα φέρει πάνω από 10 ανθρώπους. Δεδομένου, πολλοί κόσμοι. Ξανά, και αυτό, για αυτοί θα κάνουν 100-200 ευρώ και τέλος. Λοιπόν, όταν κάνεις τη λίστα σου, ξαναλέω, βρίσκεις στο top 10 σου, για τους πρώτους 10 που θα φέρεις. Που νιώθεις βολικά, που είναι οι κολλητοί σου, σε εμπιστεύονται και σε συμπαθούν. Αυτή είναι η πρώτη 10 που θα επιλέξεις από τη λίστα σου. Τώρα, πολλοί κόσμοι δεν θα πάει παρακάτω, διότι υπάρχει ο φόβος της απόρριψης. Μα τι θα πει τώρα να τον πάρω τηλέφωνο. Μα αυτόν έχει πάρα πολύ καιρό να τον μιλήσω. Μα αυτός του μίλησα για μια άλλη εταιρεία πριν ένα χρόνο. Να σας πω και κάτι στα, να μην το πω. Τι έχεις να χάσεις στο τέλος της ημέρας. Ρώτα, πάρε μια απάντηση. Αν θέλει, εξηγά. Αν δεν θέλει, αφιερώνεις 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ. Αν αποφασίσεις στη συνέχεια, στείλε μου. Και φεύγει, τέλος. Είτε του πεις, είτε δεν του πεις. Τι έχει να γίνει. Την καλύτερη θα σου πει ενδιαφέρομαι και θα του δώσει την ευκαιρία τη ζωή του. Τη χειρότερη θα σου πει δεν ενδιαφέρομαι να ακούσω. Απλά. Άρα, πολύ σημαντικό το δεύτερο βήμα. Πολύ κόσμο το προσπερνά. Μην πέφτετε στα λάθη. Αφού εδώ κάνουμε τι ακαδημίε, τι εκπαίδευσει μα για να γλιτώσουμε και να μπορεί ο περισσότερο κόσμο να είναι όσο πιο γρήγορα αποτελεσματικό. Ξαναλέω, είμαι 2 χρόνια. Δεν έχω να χάσω τίποτα. Και αν έχει 20 χρόνια, του μιλήσω και 30 χρόνια και αν έχει από το στρατό. Και αν είναι κολλητός. Εγώ θα κάνω την ερώτηση που θα πούμε στη συνέχεια. Αν θέλει, καλώς έρχεται και να δει. Bon John, έχει 3 χρόνια να του μιλήσει. Του στείλει ένα μήνυμα. Βρεθήκαμε, έκανε 15 άτομα ομάδα. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν έχασα κάτι. Του στείλει ένα μήνυμα. Την πρώτη φορά δεν με απάντησε, τη δεύτερη μου απάντησε. Και κλείσαμε ραντεβού και έτσι ξεκίνησε μια ομάδα στη Λαρνάκα. Οπότε το δεύτερο, κάνουμε μια λίστα. Όχι στο μυαλό, γραπτή. Μεγάλη με τους πάντες μέσα. Τρίτο βήμα. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε και τι κάνουμε online. Γιατί τώρα κλείσαν όλα, οπότε θα μιλήσουμε και για online πώς δουλεύουμε. Λοιπόν, πρόσκληση. Όταν θα πάμε για συνεργάτες, ο στόχος μας είναι να κλείσουμε επαγγελματική συνάντηση. Είτε online σε καφετέρια και ξενοδοχείο ή στο σπίτι, είτε online με βιντεοκλήση στο Messenger ή στο Zoom, είτε offline σε μια καφετέρια ή σε ένα ξενοδοχείο. ΣΟΣ, είμαστε καλά. Τα top 10 άτομα σας που είναι οι κολλητοί σας και αυτούς χρειάζεται να τους κλείσεις ραντεβού για επαγγελματική ενημέρωση. Περισσότεροι δεν είναι επειδή είναι κολλητοί σας, θα τους τα πείτε προφορικά και θα καταλάβουν. Δεν θα καταλάβουν τίποτα και μπορεί να είναι και χειρότεροι εχθροί σας αν δεν τους το μεταδώσετε σωστά.
και στη γυναίκα σου θα κλείσει ραντεβού για να την ενημερώσει. Και στον αδερφό σου θα κλείσει ραντεβού για να τον ενημερώσει. Οπότε στο top 10, μην κάνετε λάθος και να πηγαίνετε πάντα στο σπίτι. Γυναίκα, μπήκα σε μια εταιρεία, έβαλε 130 ευρώ, να και ο κατάλογος. Και καταλαβαίνει αυτά που είναι να καταλάβει. Πας την επόμενη μέρα σε δουλειά, ή πας στο γυμναστήριο με το φίλο σου, σαν κάνετε τα βάρη σας εκεί πέρα. Ξέρεις, είναι μια εταιρεία τώρα που γράφτηκα, δίνεις 130 και μεταφέρουν ό,τι θυμούνται προφορικά. Παιδιά, όταν θέλεις να κάνεις επαγγελματικό ραντεβού, κλείνει ραντεβού. Τελείωσε. Δεν υπάρχει που τα λες προφορικά, δεν υπάρχει που τα λες από το τηλέφωνο, δεν υπάρχουν αυτά. Αν θέλεις να χτίσεις ομάδα που να χτίζει ομάδα, χρειάζεται να κλείνεις επαγγελματικά ραντεβού. Απαγορευμένες λέξεις, ακούω πολλούς. Γράφτηκα κάπου. Έλα να σου κάνω μια παρουσίαση. Ήβρα σου δουλειά. Λοιπόν, αυτές είναι τρεις φράσεις που μόλις τις ακούσει ο άλλος, βάζει πισινή κατευθείαν. Ξεκίνησα μια καινούργια ιδέα. Θα σε ενημερώσουμε. Έλα να δεις την προοπτική. Έλα να δεις και εσύ αυτή την ιδέα. Λοιπόν, όταν κάνουμε την πρόσκληση, χρειάζεται να έχουμε την πίστη μας, να μεταφέρουμε ενθουσιασμό και να έχουμε στάση νικητή. Αν τους παίρνεις τηλέφωνο και είσαι, έλα φίλε, βρήκα μια πράσινη ιδέα και έλα και εσύ, please, έλα να ακούσεις. Δεν γίνεται τίποτα. Ο κόσμος θέλει ενθουσιασμό, θέλει ανεργητικούς ανθρώπους. Τώρα είναι στιγμή που ή θα μιζεριάζουν ή θα βρουν ηγέτες να ακολουθήσουν. Οπότε εσύ τι θέλεις. Για να γίνεις ηγέτης πρέπει να είσαι το φως, να εκπέμπεις ενέργεια. Οπότε ο άλλος να καταλαβαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να με βοηθήσει να αναπτυχθώ, να εξελιχθώ, να πετύχω τους στόχους. Αν πηγαίνεις και είσαι μίζερο, θα πάει σε κάποιον άλλο να κάνει εγγραφή που είναι ενεργητικός και ενθουσιασμένος και του μιλάει με στάση ότι έχω τη λύση στο πρόβλημά σου. Λοιπόν, πρόσκληση. Πάμε. Τηλεφωνικός ή μηνυματικός. Είτε τηλεφωνικός το κάνουμε, είτε με μήνυμα στο Messenger, λέμε τα ίδια πράγματα. Είναι τα ίδια που λέω εδώ και δύο χρόνια και έχω κλείσει έναν τόνο ραντεβού και online και offline. Λοιπόν. Προτιμώ το τηλεφωνικό. Τηλεφωνικό είναι πιο attached, είναι πιο engaged με τα άτομα. Ειδικά αν τους ξέρετε και μιλάτε, τηλέφωνο. Δεν θα στείλω στην αρχή μου μήνυμα. Γεια σου, Λουίζα. Βρήκα έναν τρόπο να κάνουμε εισόδημα. Τι ώρα μπορεί να τα πούμε. Είναι αδερφή μου. Θα πάρω τηλέφωνο την αδερφή μου. Τα άτομα που είναι πιο μακρινά και δεν μιλάτε συχνά, στέλνεις ένα μήνυμα στο Messenger. Έχω μια νέα επαγγελματική πρόταση. Έχω μια νέα επιχειρηματική πρόταση. Βρήκα έναν τρόπο να κάνουμε εισόδημα από το σπίτι. Βρήκα αυτό που ψάχνω. Ξεκίνησε τώρα μια πρωτοποριακή ιδέα από Κύπρο. Ξεκίνησε κάτι τώρα με οικολογικό χαρακτήρα και τεράστια προοπτική. Βρήκα μια τεράστια ευκαιρία. Βρήκα τρόπο να έχουμε το δικό μας ίσο χωρίς κεφάλαιο. Βάζεις ό,τι θες. Και στο τέλος, και σε καλό αν θέλεις να το ακούσεις. Simple. Δηλαδή, έκανα τη λίστα και απλά παίρνω τη λίστα και τους ρωτάω. Ή τηλεφωνικός ή μηνυματικός. Σου έχω μια επαγγελματική πρόταση και σου στέλνω μήνυμα θέλει να ακούσεις. Σου έχω μια επαγγελματική πρόταση. Και σε καλό αν θέλει να την ακούσεις. Και περιμένεις την απάντηση. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι ένας κορμός που δίνω. Ο καθένας μπορεί να βάλει ό,τι θέλει. Στο τέλος όμως, ο στόχος ξαναλέω, είναι να κλείνουμε επαγγελματικά meeting. Λοιπόν, μπορείτε να παίρνετε και σημειώσεις. Αυτά είναι κάποια σατάκια που λέω εγώ, είτε τηλεφωνικός, είτε μηνυματικός. Λοιπόν, τώρα πιθανές απαντήσεις. Σου έχω μια επαγγελματική πρόταση και σου στέλνω να θέλει να ακούσει και σε παίρνω να θέλει να την ακούσει. Οι πιθανές μας απαντήσεις τρεις είναι. Παιδιά, το παιχνίδι είναι στημένο σε εισαγωγικά που ξέρει όλα τα βήματα, ξέρει τι θα σου απαντήσουν, τα έχει μάθει απ' έξω. Αυτά τα λέω σαν παιχνίδι, διότι τα έχω κάνει 700 φορές και αυτά που λέμε τώρα. Την πρόσκληση, πώς να μιλάμε, τι απαντάμε. Λόγω της επανάληψης. Και η διαφορά με εμένα και εσένα είναι ότι εγώ τα έκανα τόσες φορές, εσύ τα έκανες ακόμα 3 φορές, 7 φορές, 10 φορές. Γι' αυτό έχουμε διαφορά. Η διαφορά μας είναι απλά η επανάληψη που κάνεις. Πόσο συχνά επαναλαμβάνεις αυτά που θα πούμε απόψε. Λοιπόν, πιθανές απαντήσεις. Ναι, με ενδιαφέρει. Όταν σου πει ναι, με ενδιαφέρει, δεν χάνεις χρόνο, βρίσκεις τόπο και χρόνο. Θα βρεθούμε την τάδε ώρα στον τάδε τόπο. Και κλείνεις το ραντεβού. Δεν κάθεσαι εκεί και 10 ώρες, πού να πούμε, λες, τι ώρα να λες. Πρέπει να είσαι έτοιμος από πριν. Τον τόπο και τον χρόνο, την τάδε ώρα στον τάδε τόπο. Να είσαι από πριν, μόλις σου πει είμαι ανοιχτός, δεν αφήνεις άλλο περιθώριο, κλείνεις ραντεβού. Τώρα, αν θα πάεις για online συνάντηση, στέλνω ένα μήνυμα. Γεια σου φίλε, είσαι καλά, είμαι καλά. Σου στέλνω διότι έχει καιρό να τα πούμε και το ξέρω, απλά σου στέλνω διότι σου έχω μια επαγγελματική πρόταση.
διότι βρήκα έναν τρόπο να κάνουμε συνέντευξη από το σπίτι και σας θέλω να θέλει να ακούσεις. Και μου λέει, ναι, ενδιαφέρομαι. Το επόμενο βήμα, τι ώρα σήμερα ή αύριο, έχεις 20 λεπτά να κάνουμε μια βιντεόκλιση να τα πούμε. Και κλείνεις ραντεβού. Αν σου γράψει ναι, ενδιαφέρομαι, στείλε μου, δεν του στέλνεις το βίντεο σαν τυφλά. Πάλι κλείνεις ραντεβού για βιντεόκλιση. Εδώ γίνεται με πολλά λάθη. Στέλνουμε το βίντεο δεξιά-αριστερά. Αν το δει το είδε. Ο καλύτερος, το είπα και πολλές φορές, θα δει 3 λεπτά. Χρειάζεται να κλειστεί ραντεβού, να γίνει ο πρόλογος, αυτά που θα πούμε στη συνέχεια. Οπότε, αν σου πει ναι, χωρίς χρόνο και τόπο, αν θα βρεθείς από κοντά. Αν θα γίνεις online, τι ώρα σήμερα έχεις 20 λεπτά να κάνω μια βιντεοκλήση να το πούμε. Και έτσι κλείνεις πάρα πολλές βιντεοκλήσεις από το γραφείο σου. Εδώ στο γραφείο έχω κάνει έναν τόνο ραντεβού online. Εδώ από ένα βιντεάκι και θα το πούμε και στη συνέχεια. Αν σου πει φίλε, δεν ενδιαφέρομαι, εκεί πέρα μπορεί να παίξεις διαφορετικά. Okay, δεν ενδιαφέρεται, άρα δεν θα πιέσω για ραντεβού, δεν ενδιαφέρεται, αλλά δεν χρειάζεται να χάνουμε χρόνο. Λοιπόν, είναι okay να σου στείλω τον κατάλογο του πράσινου shop μας, θες λίγο τα προϊόντα, θέλεις κάποιον ενημερώσμα. Οπότε τι γίνεται, όταν το στείλεις, αν σου πει okay, στείλε μου τον κατάλογο, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις να δει το, ένα προϊόν και να σου στείλει πίσω με αυτό το προϊόν μου άρεσε. Και έτσι να πας ανάποδα, να του παραγγείλεις ένα προϊόν, να το πάρει και μετά να έρθει για συνεργάτηση. Οπότε στους όχι, ρίχνουμε ακόμα μια πινελιά. Okay, είσαι okay να σου στείλω τον πράσινο κατάλογο μας, να δεις λίγο τα προϊόντα και αν δεν σε ενδιαφέρει κάτι, ενημέρωσέ με. Λοιπόν, με τι έχει να κάνει, πολύ σκότος. Το όχι, όχι είναι πολύ σπανίο να του στείλεις, σου έχω μια επαγγελματική πρόταση, ειδικά σήμερα να ακούνε επαγγελματική πρόταση και να απορρίπτουν πριν καν να δουν. Να βλέπουν και να απορρίπτουν, ναι. Αλλά πριν καν να δουν, πολύ σπανίο θα σου πούνε όχι, δεν ενδιαφέρον. Αλλά στο όχι, δεν ενδιαφέρομαι, ξαναλέω, στέλνουμε τον κατάλογο. Πολλοί θα σε ρωτήσουν, ενδιαφέρομαι, αλλά με τι έχει να κάνει. Λοιπόν, στο με τι έχει να κάνει, δεν παίζουμε κρυφτό. Απαντάμε κανονικά και είμαστε και χαλαροί. Φίλε μου, να σου πω με τι έχει να κάνει, για να μην χάνουμε και χρόνο, να δούμε αν πράγματι ενδιαφέρει και αξίζει τον κόπο να κάνουμε μια βιντεοκλήση ή να κάνουμε μια συνάντηση από κοντά. Η ατάκα την έχω πει, δεν ξέρω και εγώ σε πόσου, 99% όσοι άκουγαν αυτή την ατάκα, μου έκλεινε ένα ραντεβού είτε online είτε offline. Παραπάνω που ξεκινήσατε, με ρωτήσατε και σα είπα, είναι αυτά. Και κλείσαμε ραντεβού. Είναι μια εταιρεία κυπριακή, έχει πράσινο χαρακτήρα, προωθούμε έναν πράσινο τρόπο ζωή και δίνουμε ευκαιρία για εισόδημα. Πάρτε φούρτα. Ασχολούμαστε με e-shop, εξοικονόμηση ρεύματο, βιολογικά προϊόντα και πατέντε. Τα υπόλοιπα θα κλείσουμε ραντεβού να τα πούμε από κοντά. Τα υπόλοιπα να κάνουμε μια βιντεόκλιση 20 λεπτά να τα πούμε online. Αν θα κάνει online, πα για βιντεόκλιση. Αν θα πα από κοντά, κλείνει τόπο και χρόνο. Συνήθω όταν του πει αυτά, θα σου πει: OK, με ενδιαφέρει, και έτσι κλείνει το επόμενο σώμα. Αν επιμένει και θέλει κι άλλα, δεν φίλε. Θέλει να κάνουμε σωστέ δουλειέ, θέλει να κάνουμε σωστή ενημέρωση. Μην με ρωτάτε. Θα φάμε κάτι να σου τα πω από το τηλέφωνο, να φάμε παραπάνω ώρα. Έλα 20 λεπτά σε μια κλίση να τα πούμε. Έλα ένα ραντεβού να πιω ένα καφέ, μισή ώρα να τα πούμε. Οπότε μην παίρνετε στον κόπο να εξηγάτε, υπάρχουν φίλτρα, μέγια, υπάρχει το ένα, το άλλο για να κάνει παρουσίαση προϊόντων από το τηλέφωνο. Ραντεβού. Εγώ του λέω με τι έχει να κάνει από εκεί και πέρα. Αν πραγματικά θέλει να ενημερωθεί, έλα ραντεβού. Δεν παρακαλά για ραντεβού. Του λε, υπάρχουν και αυτά και αυτά. Θε, έλα. Δεν θε, καλή νύχτα. Πάμε παρακάτω. Καθαρό. Άρα, έτσι απαντάμε στο με τι έχει να κάνει. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο σπουδαίο θέμα που είναι το online. Λοιπόν, υπάρχει ο κορονοϊό. Και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, τώρα κλείσαν και οι καφετέρειε. Οπότε πάμε στο online. Για να μπορέσει να χτίσει ομάδα online, πρέπει πρώτα να πιστέψει ότι δουλεύει. Ότι μπορεί να κάνει και εγγραφέ online. Όταν ξεκίνησα στο network marketing το 2012, μου ήταν αδιανόητο να πιστέψω ότι δεν θα βρεθώ από κοντά με τον άλλον και θα κάνει εγγραφή από το computer, χωρίς να έχω επαφή από κοντά. Χωρίς. Λοιπόν, αν το καλέ σκεφτείτε, σκεφτείτε τους δικτυωτές που ζουν στην Αμερική, στην Ασία, στην Αυστραλία. Αν τα κάνουν τα ραντεβού τους από κοντά, θα κάνουν ένα ραντεβού την ημέρα, δηλαδή μέχρι να πάρω το μετρό. Να πάω να το βρω και να δω, θα θέλω έναν πεντάωρο να πάω από τη μια πόλη στην άλλη να κάνω ένα ραντεβού από κοντά. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι πώς στήσουν τις ομάδες τους. Τις στήσουν online. Σήμερα ο δικτυωτής είναι και online. Παλιά ήταν όλοι από κοντά. Τώρα δουλεύουμε και online. Οπότε σκεφτείτε, έχουν κάνει χιλιάδες άτομα, ομάδες από Αμερική, Ασία, Αυστραλία και είναι όλοι στα γραφεία τους και στα σπίτια τους και ενημερώνουν online.
Οπότε και αυτό χρειάζεται να κάνουμε κι εμείς. Βάστε και το online στη ζωή σας. Εγώ μπορώ να κάνω δύο ραντεβού από κοντά και τα υπόλοιπα online. Αυτή τη στιγμή, όσοι είναι στην πόλη μου Λευκοδία και κάποιο στη Λέρναγα, του βλέπω από κοντά. Του υπόλοιπου, αν μου πει μέσα online, αν μου πει πάφο online, αν μου πει Τρίπολη, Ελλάδα online. Εδώ στο γραφείο. Λοιπόν, εδώ έχω γράψει ονόματα που έχουν ξεκινήσει online. Μαρία από Ευρωκλήνη, Βελίνα, Βασίλη Θεσσαλονίκη, Μπάμπη Αθήνα, Νίκη Πάφο, Χρήστο Αντωνίου Κοκκινοτριμισιά, Χρήστο Πάφο, Έλσα Θεσσαλονίκη, Στέλλα Λευκοσία, Μάρκο από Λεμεζό, που είναι και στο webinar, η Μαρία Λεμεζό. Έχουν μπει τόσες εγγραφές online και τι έκανα, ούτε χρόνο έφαγα, ούτε χρήμα έφαγα και τι έκανα, μπήκαν σε μια βιντεοκλήση μαζί τους και σου έστειλα ένα απλό βιντεάκι 13 λεπτά και ενημερώθηκαν για την ιδέα και μετά έκανα το κλείσιμο που θα πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, ένας μέτρος μου λέει, το να κάνω, να κάνω 1 εκατομμύριο ευρώ ήταν πολύ εύκολο. Το να πιστέψω ότι μπορώ να τα κάνω ήταν το δύσκολο. Το ίδιο χρειάζεται και να το αντιληφθείς και online. Το online δουλεύει σε πάρα πολλές πόλεις ανά τον κόσμο, στο network marketing. Οπότε πίστεψε ότι μπορεί κάποιος να ξεκινήσει και online. Αν δυσκολεύεσαι να το πιστέψεις. Ή οι περισσότεροι που έχετε ξεκινήσει online ήδη το γνωρίζετε, διότι ήδη ξεκινήσατε online. Λοιπόν, οπότε online εξοικονομούμε χρόνο και χρήμα. Είσαι 100% κέρδος αν κάνεις online τα ραντεβού σου, διότι θα είσαι στο σπίτι σου και έχεις και περισσότερο χρόνο για περισσότερα ραντεβού. Προχθές μέσα σε μία ώρα έκανα 3 βιντεοκλήσεις. 3 ενημερώσεις μέσα σε μία ώρα, εδώ στο γραφείο. Έστελνα στον έναν, έκλεινα τον άλλον. Έστελνα στον έναν, έκλεινα τον άλλον. Οπότε δεν τρως καθόλου χρόνο όταν ενημερώνεις online. Πας παραπάνω κόσμο online. Τώρα, αν είναι άτομα που μπορεί να δεις από κοντά, δες τους από κοντά. Αλλά αν είναι να πάω στη Λεμεσό για έναν άτομο ή να πάω να αλλάξω πόλη για έναν άτομο, βάρ' τον online, δες το. Και εφόσον τραβάει και ξεκινά, πήγαινε βρέστο. Οπότε κάνει ένα φιλτράρισμα online μαζί του και μετά πήγαινε βρέστο. Δεν λέω να κυρώσουμε όλα τα ραντεβού από κοντά. Αν μπορεί να του δει από κοντά, σίγουρα από κοντά δουλεύει 100%. Online κλειδώνει χρόνο χρήμα και μπορεί να βλέπει περισσότερο κόσμο. Λοιπόν, πάμε. Έχει έρθει ο καλεσμένο. Λοιπόν, μέχρι τώρα τι είπαμε. Δοκιμάζουμε προϊόντα. Δημιουργούμε μια λίστα. Σημαντικά, δύο βασικά. Προσκαλούμε τη λίστα μας με τον τρόπο που είπαμε. Και έρθει το ραντεβού μας. Τι κάνουμε στο ραντεβού? Πρέπει να κάνουμε μια εισαγωγή και έναν πρόλογο. Όταν έρθει το ραντεβού, η εισαγωγή μας είναι η ίδια, είτε online παρουσίαση κάνουμε, είτε offline παρουσίαση κάνουμε. Λοιπόν, όταν έρθει το ραντεβού μας, 5-10 λεπτά θα ξεκινάει η παρουσίαση. Δηλαδή, δεν κάθομαι εκεί και λέω τα κουσκούς του μήνα. Ό,τι θυμάμαι και περνάνε και 40 λεπτά και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει την παρουσίαση. Είναι επαγγελματικό ραντεβού. 5-10 λεπτά, ποιο είσαι, γεια σου, τι κάνει, είσαι καλά κλπ. Και ξεκινάει η παρουσίαση. Πολύ σημαντικό στα ραντεβού μας, είτε online είτε offline, πάντα έχουμε θετικό κλίμα. Δηλαδή δεν πας στο ραντεβού και μετά φέρεις τα προβλήματα σου. Μα πήρε κορονοϊό ο γείτονας και τρέχαμε όλη μέρα. Μα το μωρί μου κλαίει όλη μέρα. Μα το αφεντικό μου δεν με πληρώνει όσο αξίζω. Μα το ένα, μα το άλλο και μεταφέρουμε αρνητικά στον καλεσμένο. Αν το κάνει αυτό, κατευθείαν θα ισχύει πριν καν να ξεκινήσει την παρουσία. Θέλουμε να έχει θετικό κλίμα. Οι άνθρωποι ξεκινούν με ανθρώπου που εμπιστεύονται και συμπαθούν. Μπορεί να κάνει ένα like. Αν δει κάτι πάνω στο άλλο και σου αρέσει, κάνε ένα απλό like. Αν δει κάτι και δεν σου αρέσει, μην του το πει. Μα πώ ήρθε έτσι στο ραντεβού, μα πώ είναι τα μαγιά σου, μα το παντελώνει σου είναι σκυμμένο. Μα ήρθε με την σπανέλα τη δουλειά. Μα ήρθες από το γυμναστήριο, πώς ήρθες έτσι σε επαγγελματικό ραντεβού. Αν δεις κάτι και δεν σου αρέσει, μην του το πεις. Αν δεις κάτι και σου αρέσει, πες του το. Αν του το πεις κάτι που δεν σου αρέσει, τον έχασες πριν να ξεκινήσεις. Οπότε, like κάνουμε, like που να τα πιστεύουμε. Όχι να κάνουμε like για να πούμε ότι κάναμε like. Αν δείτε κάτι πραγματικά σου αρέσει, πες του στον ωραία τα μαγιά σου, ωραία το γυαλί σου, ωραία τα ρούχα σου, ωραία το μπουφάν σου. Αν δείτε κάτι και να ξεχωρίζει, κάντε ένα απλό like. Οπότε 5-10 λεπτά ξεκινάει η παρουσίαση, θετικό κλίμα. Και αν δούμε κάτι και μας αρέσει, το λέμε. Αν δούμε κάτι και δεν μας αρέσει, δεν το λέμε. Λοιπόν, εισαγωγή. Πολύ σημαντικό. Φίλες και καλές εδώ, γιατί υπάρχει κάτι εξαιρετικό. Με ενθουσιασμό και με στάση και με σιγουριά. Πριν 2 χρόνια ήμουνα και εγώ όπως είσαι εσύ τώρα. Δηλαδή, πήγα και εγώ ένα ραντεβού στην Λευκοσία και να δω την αυτή πράσινη ιδέα. Αντιληφθεί ότι και εγώ καλέστηκα κάποια στιγμή, απλά είμαι. Αν πω στη θέση του για να χαμογελάσει, να νιώσει άνετα. Λοιπόν, μου άρεσε η φιλοσοφία της εταιρείας, είναι green, που είναι το concept της εποχής και μπορούμε να κάνουμε part-time, full-time εισόδημα. Άρα, στην ουσία, προσφέρουμε και περιβαλλοντικά
και βγάζουμε και χρήμα. Έτοιμος να ξεκινήσω? Μία απλή εισαγωγή που να σετάρουμε τον καλεσμένο μας να είναι πιο έτοιμο να δεχτεί τις πληροφορίες που θα του πούμε. Αυτή η εισαγωγή που κάνω εγώ, καθένα μπορεί να κάνει την δική του εισαγωγή, την κάνω τους τελευταίους 6-7 μήνες, χρησιμοποιώ αυτή την εισαγωγή, έχει πολλά αποτελέσματα, full σετάρισμα του ανθρώπου και μπορεί και βλέπει την παρουσίαση πιο ανοιχτά, διότι νιώθει και άνετα, σπάζει και ο πάγος, καταλαβαίνει ότι και ο Γρηγόρης ήταν σε ένα ραντεβού πριν 2 χρόνια, κάτι δεν γίνεται εδώ πέρα. Οπότε θα δω και εγώ και αν μου αρέσει κάτι θα ξεκινήσω. Λοιπόν, εισαγωγή. Τώρα, αυτή την εισαγωγή ξαναλέω είτε online με βίντεο κλίξη είτε offline, λέμε τα ίδια. Παρουσίαση από κοντά. Μπορεί να κάνει με τρεις τρόπους. Μπορεί να κάνει με κατάλογο. Προσωπικά κάνουμε κατάλογο αυτή τη στιγμή. Μπορεί να κάνει PowerPoint με slide, παρουσίαση. Είτε κατάλογο κάνει είτε PowerPoint. Η παρουσίαση σου δεν θα πηγαίνει πάνω από 15 λεπτά. Στα 15 λεπτά πρέπει να είσαι δικαιωμένος. Δεν θα κάτσεις να υπεραναλύσεις όλα τα προϊόντα και να φας 40 λεπτά για την παρουσία. Ο στόχος μας είναι να πάρει την ιδέα και να πάρουμε ένα ναι ή έναν όχι από τον καλεσμένο. Αυτός είναι ο στόχος του ραντεβού. Δεν είναι ο στόχος του να υπερπληροφόρηση, να μάθει τα πάντα για τα προϊόντα, πώς δουλεύει τον πάει ο άκρο, το φίλτρο, τι μάικρο έχει μέσα, τα καλλιντικά, τα συστατικά του, τίποτα. Είναι μπαμ, 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 15 λεπτά πρέπει να δικαιώνει η παρουσίαση και μετά ξεκινά το κλείσιμο. Λοιπόν, ή πολύ απλά βάζεις ένα βίντεο 13 λεπτά και ξεμπερδεύεις. Λοιπόν, όταν βάζουμε το βίντεο όμως, εδώ γελάω πολύ. Δεν απαντάμε τηλέφωνα, δεν πάμε τουαλέτα, δεν ανάβουμε τσιγάρα μέχρι να τελειώσει το βίντεο. Είμαστε εκεί πέρα μαζί του, μέχρι να τελειώσει το βίντεο. Δηλαδή, τώρα που το βάζεις στα ακουστικά και ακούει το βίντεο όταν είναι παρουσίαση από κοντά, δεν εξαφανίζεσαι, πας κάπου έναν περίπατο 10 λεπτά και έρχεσαι πίσω. Α, τελειώσε, εντάξει, θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, όταν βάζεις το βίντεο, είσαι εκεί και ακούς το βίντεο μαζί του ή όχι ακούς, είσαι μαζί του. Μπορεί να πιεις τον καφέ σου, τσιγάρα δεν ανάβουμε, σεβασμό, ούτε τηλέφωνο, ούτε μηνύματα, ούτε τίποτα. Είναι λεπτομέρειες. Μπορεί και να γελάτε περισσότεροι, αλλά είναι λεπτομέρειες που χάνετε πολύ κόσμο με απλά βασικά πράγματα. Λοιπόν, όταν είναι online, μέσω του Messenger, μια ώρα πριν στέλνω ένα μήνυμα και επιβεβαιώνω το ραντεβού. Γεια σου Κώστα, επιβεβαιώνω τη συνάντηση μας στις 5. Messenger. Οπότε να ανοίξει το Messenger μας και να πάρω μια επιβεβαίωση. Λοιπόν, μπαίνουμε στην κλίση στην ώρα μας. Για να βάλουμε 5 ώρα ραντεβού, 5 ώρα παρά 5 είμαι έτοιμος. Στέλνει μήνυμα. Είμαι και εγώ έτοιμος και μπαίνουμε κατευθείαν στην κλίση. Τώρα, αν είσαι καινούριος και θα δουλέψεις από το σπίτι online παρουσιάσεις, ειδικά τώρα ή ραντεβού θα κάνουμε σε σπίτια ή θα κάνουμε online. Αν είσαι καινούριος, κάνεις ένα κοινό chat με το sponsor σου και κάνετε μαζί την παρουσίαση. Οπότε γίνεται βιντεόκλιση με 3 άτομα και κάνει την δουλειά ο ανάδοχος σου. Κάνει τον πρόλογο ο ανάδοχος σου, βάζει το βίντεο ο ανάδοχος σου, μέχρι να μπορεί να κάνεις τις πρώτες σου συναντήσεις από online. Φυσικά είναι πολύ πιο εύκολο, διότι ένα βίντεο βάζεις και τελείωσε. Τώρα, η μόνη διαφορά είναι ότι κάνεις την εισαγωγή που είπαμε πιο πριν και μόλις τελειώσεις την εισαγωγή, λες, θα σου στείλω ένα 13 λεπτό βίντεο. Θέλω να το δεις μέχρι το τέλος για να αντιληφθείς πόσο μεγάλη ευκαιρία έχουμε σήμερα στα χέρια μας. Μόλις τελειώσει, πάρε με πίσω να λύσουμε απορίες και αναλόγως να προχωρήσουμε. Okay. Έγινε, στέλνω τώρα και περιμένω. Κλείνουμε την βιντεόκλιση και στέλνουμε το βίντεο. Λοιπόν, μέχρι τώρα πάμε καλά. Για να δω. Λέω κάτι λέω δύσκολα πράγματα, ενώ λέω κάτι που είναι περίπλοκα να αντιληφθεί οποιοδήποτε. Για να δω. Ελπίζω να παίρνουμε και σημειώσεις. Λοιπόν, είναι απλά βήματα. Απλά. Και αν τα βάλετε κάτω, είναι και πολύ λογικά αυτά που λέμε. Μόνο η Χριστίνα μας ακούει. Για να δω οι υπόλοιποι. Όλα τέλεια, χαρίκλια. Λοιπόν, τέλεια. Άρα, ρίξαμε το βιντεάκι μας ή κάναμε την παρουσίαση μας. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Είναι το κλείσιμο. Τι θα πούμε μόλις τελειώσει η παρουσίαση για να έχουμε γραφές? Είναι πολύ βασικό το κλείσιμο. Το κλείσιμο είναι η ώρα που πληρώνεις.
Αν κάνεις ραντεβού, ενημερώνεις και φεύγεις, δουλεύεις δωρεάν. Δεν πληρώνεσαι ποτέ. Είναι σαν να βγαίνω ραντεβού με 30 γυναίκες. Είναι όλες έτοιμες, αλλά στο τέλος της πηγαίνω στο σπίτι και δεν κάνω κλείσιμο και φεύγω. Ή μια ομάδα ποδοσφαίρου κάνει συνέχεια ευκαιρίες και δεν βάζει ποτέ γκολ. Το κλείσιμο είναι η ώρα που πληρώνεσαι, που ενθουσιάζεσαι, που πιστεύεις ακόμα περισσότερο στην εταιρεία. Χρειάζεται να είσαι καλός και στο κλείσιμο. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι να ξέρεις να κλείνεις τον άλλο. Τώρα, ο κόσμος, ό,τι και αν του πεις, ό,τι και αν του παρουσιάσεις, θα μπει με ανθρώπους που εμπιστεύεται και συμπαθεί. Αν σε συμπαθεί και σε εμπιστεύεται, θα ξεκινήσει. Αν δεν σε συμπαθεί ούτε σε εμπιστεύεται, θα πάει σε έναν άλλον που το συμπαθεί και τον εμπιστεύεται. Καθαρό. Λοιπόν, χρειάζεται να έχουμε ενθουσιασμό, στάση και στάση ήδη πετυχημένο. Περισσότεροι που πετυχαίνουν στη βιομηχανία μας και γενικά σε όλους τους τομείς νιώθουν ότι έχουν ήδη πετύχει πριν καν συμβεί. Το νιώθουν κάθε μέρα. Οπότε αυτό βγαίνει στο κλείσιμο και ο άλλος φοβάται να μην ξεκινήσει μαζί σου, διότι αν δεν ξεκινήσει με τον Γρηγόρη, αυτός φαίνεται ότι θα πάει κορυφή. Πρέπει να πάει μαζί του, γιατί θα χάσουμε αν δεν ξεκινήσουμε. Αυτό πρέπει να βγάζει το κλείσιμο, να βγάζει τη σιγουριά σου, την αποφασιστικότητα σου. Είμαι καινούριο, έκανα δύο γραφές, θα το πάρω κορυφή. Θα έρθει μαζί μας ή θα μην τα βλέπεις. Αυτό πρέπει να βγαίνει στο κλείσιμο. Δεν πας εκεί, τι λες, σου άρεσε. Πώς σου φάνηκε η ιδέα μας, να ξεκινήσεις κι εσύ, ξανά να το σκεφτείς, θέλει να δει λίγο και με να μας πεις. Λοιπόν, αυτά τα ακούω πολύ και γελάω πολύ από μέσα μου και λέω εγώ, τζάμπα είπαμε την παρουσίαση. Οπότε ξεχάστε το, πώς σου φάνηκε, την καλή ιδέα μας. Εμένα να σε με ξεκίνησα, τι λες, να ξεκινήσεις κι εσύ. Άντε με να αποφασίσεις τώρα, πάνε εδώ σπίτι και πέμω μετά. Λοιπόν, είμαστε η λύση στο πρόβλημα. Οτιδήποτε και να έχουν, εγώ νιώθω ότι πάω και λύνω προβλήματα. Αν του λύσει το πρόβλημα του, θα ξεκινήσει μαζί μου. Θέλει λεφτά, μπορεί να βγάλει λεφτά. Θέλει να μην πηγαίνει δουλειά, μπορεί να μην πηγαίνει δουλειά. Θέλει να δημιουργήσει οικονομική ελευθερία, μπορεί να δημιουργήσει οικονομική ελευθερία. Υπάρχουν τα πάντα. Θεωρώ ότι είμαι ο γιατρός. Πάω και λύνω το πρόβλημα του άλλου. Θέλει συμπληρωματικό εισόδημα, εδώ είμαστε. Θέλει ίσο, εδώ είμαστε. Θέλει προϊόντα χωρί να έχει stock, εδώ είμαστε. Θέλει απλά να πατάει κουμπιά, εδώ είμαστε. Οπότε, ενθουσιασμό, σιγουριά, στάση. Όταν έχεις ενθουσιασμό και σιγουριά, ο άλλος δεν το αφήνεις περιθώριο να σκεφτεί ότι αυτά που με λέει μπορεί και να μην ισχύουν, αφού σε βλέπει ότι πετάς. Άρα, κλείσιμο. Το λοιπόν, για να ξεκινήσει κάποιος, χρειάζεται τρία πράγματα. Να πιστεί ότι δουλεύει, ότι μπορεί να το κάνει και ότι θα του βοηθήσεις. Αν του καλύψεις αυτά τα τρία, δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί, ούτε δεν έχω λεφτά, ούτε δεν έχω χρόνο, ούτε θα το σκεφτώ, ούτε θέλω να δω λίγο τα προϊόντα. Δεν θα σου πει τίποτα. Αν καταλάβει ότι δουλεύει, μπορεί να το κάνει και ότι θα το βοηθήσει, είναι μέσα. Μιλάμε για 130 ευρώ. Βάζω το και στα ευρώ. Το λοιπόν, πώς καταλάβει ο άλλος ότι δουλεύει, με ιστορίες. Πώς καταλάβει αγιός, όταν του πεις, ξέρεις αυτό το προϊόν το δοκίμασα. Οπότε καταλαβαίνει ο άλλος ότι ο Γρηγόρης, ο Μαρία μπήκε, βάλε παραγγελία, ήρθε και προϊόν και το δοκίμασε κιόλα. Το φίλτρο το βάλα και εγώ στο σπίτι, οπότε καταλαβαίνει το ίδιο. Ο Μάρκος ξεκίνησε στη Λεμεσό, είχε κάνει τόσο χιλιάδες τζίρο από πωλήσεις και είχε κάνει τόσο εισόδημα. Ιστορία. Η Χαρίκλια ξεκίνησε μέσα στην καραντίνα τον Μάρτιο και σήμερα είναι στην βαθμία του Σίνιορ. Οπότε με ιστορίες ο άλλος καταλαβαίνει ότι δουλεύει. Το δεύτερο μπορεί να το κάνει. Εδώ πέρα πολλοί κόσμοι δεν ξεκινάει γιατί δεν πιστεύει ότι μπορεί να το κάνει. Εδώ πέρα πρέπει να του μεταφέρει την πίστη σου, να του μεταφέρει την αισιοδοξία σου ότι μπορεί και αυτό. Παραπάνω δεν πιστεύουν ότι μπορεί να κάνουν ένα ευρώ έξτρα. Χρειάζεται να του πει: εδώ είμαι, θα σε βοηθήσω. Όπως βοήθησα και τον τάδε και τον τάδε και έχουν βγάλει λεφτά από αυτήν την εταιρεία. Και ότι θα του βοηθήσει, ότι θα είμαι δίπλα σου στα πρώτα ραντεβού. Θα σου εξηγήσω τον back office, πώς παραγγέλνω, όμως κάνουμε το ένα, όμως κάνουμε το άλλο. Τουλάχιστον για τον πρώτο μήνα, για να ξέρεις πώς λειτουργά και πώς δουλεύει αυτή η εταιρεία. Όταν του καλύψεις αυτά τα τρία, ξεκινάει. Λοιπόν, κλείσιμο. Προσωπικά δεν κάνω κλείσιμο, απλά τονίζω τα κυρία σημαντικά της εταιρείας. Λοιπόν, έχεις ειδικήσει την επιχείρηση με 130 ευρώ. Χωρίς έξοδα, χωρίς stock, χωρίς τίποτα. Έχεις έναν τόνο τρόπο να πληρώνεις. Φωτοβολταϊκά, ΕΣΑΦΠΡΟ, ρεύμα στην Ελλάδα, πωλήσεις από το ESOP. Δίκτυο, έχεις έναν τρόπο τρόπος, χωρίς να έχεις συγκεκριμένους τζίρους που πρέπει να κάνεις. Άρα, ό,τι κάνεις είναι κέρδος από το πρώτο ευρώ. Θα τα αντιληφθεί αυτά. Πρέπει να το πεις 3-4 φορές για να τα πάρει. Έχεις το δικό σου e-shop χωρίς stock και χωρίς delivery, οπότε μπορεί να κάνεις κλικ, να βάζεις παραγγελία, να στέλνεις εταιρεία και να κάνεις εισόδημα. Το χειρότερο σενάριο είναι να πάρεις το φίλτρο που πάντα ήθελες. Το χειρότερο. Και να έχεις ένα κατάστημα ανοιχτό
Οπότε μπορεί να το αξιοποιήσει και να κερδίσει. Και δεν υπάρχει συνδρομή. Μόνο αυτά τα πέντε να του πει. Υπάρχει λόγο να μην ξεκινήσει. Δεν υπάρχει λόγο. Εάν βρει ένα προϊόν που του άρεσε και αντιληφθεί αυτά τα πέντε, ξεκινήσει. Τι κλείσιμο να του κάνω. Λοιπόν, πάμε. Σημειώστε κάτω αυτέ τι ερωτήσει. Σε ό,τι παρουσίαση κάνω, λέω αυτέ τι τρει ερωτήσει. Σε όλου. Είτε βιντεάκι κάνω, είτε κατάλογο κάνω, είτε PowerPoint. Είναι τρεις απλές ερωτήσεις που μπορεί και ο τελευταίος του τελευταίου που δεν έχει ασχοληθεί ποτέ και είναι η πρώτη του φορά, η πρώτη του εκπαίδευση, μπορεί να κάνει αυτές τις τρεις ερωτήσεις. Τελειώνει το βίντεο. Τώρα μιλάω, αν κάνω online παρουσίαση, τελειώνει το βίντεο και με καλεί πίσω. Ποια είναι η πρώτη ερώτηση? Έφυγε στο βίντεο, ναι. Από τα προϊόντα που είδες, ποια είναι αυτά που ξεχώρισες? Και σιωπάς. Φίλε, άρεσε μου βολέψει σκέρα. Γενικά, άρεσε μούλα θα πούνε πολύ. Εξεχώρισα τα φίλτρα που είναι η γονή σου και όμω σκεφτούμε να βάλω. Καλλιντικά σίγουρα θα σου πει 3-4 προϊόντα. Οπότε, μέσα. Στη χειρότερη θα αγοράσει αυτά τα προϊόντα. Δεύτερη ερώτηση. Μόλι απαντήσει την πρώτη. Από αυτό που είδε, σε ενδιαφέρει να κάνει και εισόδημα, να το κάνουμε, να το αναπτύξουμε και για εισόδημα. 99% θα πούνε, φυσικά θέλω να κάνω και εισόδημα. Είσαι έτοιμο να ξεκινήσουμε? Τέλειος. Τρεις ερωτήσεις. Οπότε προϊόντα που είδες και είναι αυτά που ξεχώρισες. Σε ενδιαφέρει να κάνεις και εισόδημα ή είσαι έτοιμο να ξεκινήσεις. Ο νούμερο ένα λόγος, το έχω πει πολλές φορές, που δεν ξεκινάει κάποιος είναι γιατί δεν το ρωτάς. Αν δεν το ρωτήσεις, δεν ξεκινά. Ένα στους χίλιους θα σου δώσει την κάρτα του. Έλα Μαρία, βάλε με τώρα, χωρίς να το ρωτήσεις. Ένα στους χίλιους. Μπορεί να τρελαθούν με την ιδέα, αλλά χρειάζεται να το ρωτήσεις. Είσαι έτοιμο να ξεκινήσουμε? Έφυγε, προχωρώ να κάνουμε την εγγραφή μας. Έφυγε, εντάξει, προχωρώ. Τούτο. Απλά πράγματα. Τρεις απλές ερωτήσεις. Τώρα, απαγορευμένη λέξη. Να σε γράψω. Να σε βάλω από κάτω μου. Να πουλάς προϊόντα να γίνεις πελάτη. Είναι λέξεις που τον έχασες κατευθείαν. Αν τον πεις πελάτη, να την πουλάς και να σε βάλω από κάτω μου μες στην ομάδα. Να σε γράψω, όπως παστίκι. Ό,τι θέλεις, κάνε μετά. Να σου δημιουργήσω λογαριασμό, να μπεις στην ομάδα, να προωθούμε προϊόντα, να γίνεις συνεργάτης. Λοιπόν, χρησιμοποιούμε ερωτήσεις που δίνουν όραμα. Είσαι έτοιμο να ξεκινήσει τη δική σου online επιχείρηση? Είσαι έτοιμο να ξεκινήσουμε να πληρωνόμαστε από όλες τις πόλεις της Κύπρου και της Ελλάδας? Είσαι έτοιμο να ξεκινήσει να βάλει τα πρώτα σου χρήματα μαζί μας? Πολύ καλή ερώτηση. Είσαι έτοιμο να βάλει το φίλτρο νερού που πάντα ήθελες και ταυτόχρονα να βάλει και επιχειρηματική ευκαιρία για εισόδημα? Είσαι έτοιμο να γράψουμε ιστορία μαζί? Είσαι έτοιμο να γίνει ο επόμενο πρόεδρο τη εταιρεία? Είσαι έτοιμο να πάρει το επόμενο πληρωμένο αυτοκίνητο από την εταιρεία? Είσαι έτοιμο να δημιουργήσουμε τη μεγαλύτερη πράσινη ομάδα στον κόσμο? Είσαι έτοιμο να γίνουμε οικονομικά ελεύθερος? Είσαι έτοιμο να είναι επιλογή σου να πλέον να πηγαίνει δουλειά, να εργαστούμε γι' αυτό? Ερωτήσεις που του ξυπνάνε τα όνειρα. Αν του ξυπνήσει τα όνειρα, δεν θα σκεφτούν τα 130 ευρώ. Αν είσαι εκεί πέρα, εντάξει. Και σκέφτεσαι και αφιβάλλει και δεν γίνεται τίποτα. Θα πάνε σε έναν που θα το δούνε ότι είναι δυνατό. Είσαι έτοιμο? Είσαι μέσα μαζί μα? Είσαι μαζί μα να κάνουμε 10.000 δίκτυο Κύπρο και Ελλάδα? Είσαι μαζί μα? Οπότε ρωτήστε τον κόσμο να ξεκινήσει. Ξαναλέω, όταν του ξυπνήσετε τα όνειρα, δεν θα σκεφτούν τα 130 ευρώ. Όταν ο άλλος καταλάβει ότι έχει να κερδίσει και είσαι μαζί του, αφού έχει να κερδίσει και θα σκεφτεί τα 130 ευρώ, θα τα βάλει και θα ξεκινήσει να κερδίζει μαζί σου. Λοιπόν, υπάρχουν αντρίσεις. Όταν ξεκινάει και λέει πολλές δικαιολογίες, εγώ βαριέμαι. Αλήθεια, βαριέμαι να κάθομαι να λέω. Όταν μου λένε δικαιολογίες συνέχεια, σου λέει για το ένα, σου λένε για το άλλο. Ε. Λέω, έφυγε, ξύγια στον business. Ενδιαφέρεται να αγοράσει κανένα προϊόν? Ναι, κάνω παραγγελία και φεύγω. Όχι, γεια σου, και φεύγω. Ξαναλέω, όταν δείτε και βρίσκω συνέχεια δικαιολογίε, μην κάτσετε να μα πείσετε. Διώξετε του. Δεν κάνουν. Όχι, θα μπουν και θα του έχει πάνω στο κεφάλι. Ξαναλέω, όταν βρίσκω αντιρρήσει και αλλάζουν συνέχεια αντιρρήσει και προσπαθούν να βρουν τρόπου, ξαναλέω, του λέω, φίλε, ξύγια στο business, θέλει να αγοράσει κανένα προϊόν, μπέμω, αγγιό, καληνύχτα. Και φεύγω. Πάω στον επόμενο. Υπάρχει πολλή κόσμο που μα ψάχνει, υπάρχει πολλή κόσμο που θέλει αυτή την ευκαιρία. Οπότε δεν θα χάσετε να παρακαλά που έναν που βρίσκει συνέχεια δικαιολογίε για να μην το κάνει. Οπότε φεύγει. Λοιπόν, συχνέ αντιρρήσει που βρίσκουμε. Δεν έχω λεφτά. Δεν έχω λεφτά. Πρέπει να αντιληφθεί ότι, φίλε, γι' αυτό σε κάλεσα. Μην είναι να μην έχει. Τι να σου κάνω, εγώ σου δίνω μια ευκαιρία να κάνει λεφτά γιατί μου λέει δεν έχω λεφτά. Τι θα αλλάξει 6 μήνε αν συγγεί να κάνει ό,τι κάνει? Θα αλλάξει τίποτα? Όχι. Ξεκίνα μαζί μου, θα κάνουμε ένα εισόδημα μαζί. Θα είμαι δίπλα σου. Μην του χαϊδεύετε. Μόλι σα πούνε δεν έχω λεφτά, κλείνετε το λάπτοπ και φεύγετε. Πέστε λίγα πράγματα να δείτε. Πραγματικά δεν έχουν λεφτά, απλά είναι δικαιολογία για να μην ξεκινήσουν. Ρωτήστε, να δείτε. Λοιπόν,
Σε 6 μήνες θα αλλάξει τίποτε. Όχι. Θα περιμένεις από το ενεργειακό να ζήσεις με το μισό της πείνας. Θα περιμένεις εκεί. Θέλεις να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ναι. Θέλεις να κυνηγήσουμε κάποιους στόχους μαζί. Ναι. Μπορεί να βρεις 130 ευρώ. Ναι. Πώς θα τα βρεις? Με αυτόν και αυτόν τον τρόπο. Και εμπνεύσεις να βρεις 130 ευρώ. Πραγματικά δεν είναι το ποσό που δεν μπορεί να το βρει. Εμένα να με γυρίσεις ανάποδα και να μην τα χάσω όλα που κρατάω. Αν πραγματικά θέλω να βρω 130 ευρώ, θα πάρω 2 τηλέφωνα και θα βρω 130 ευρώ. Πότε πιστεύεις ότι θα τάξεις? Πολλοί κόσμοι θα ενθουσιαστεί και θα σας πει θα πληρωθώ την τάδε του μηνός και πάρε με να κάνω γραφή. Θα πληρωθώ τη Δευτέρα και πάρε με να κάνω γραφή. Δεν πιέζουμε για εκείνη την ώρα. Φεύγουμε και κάνουμε follow-up τη μέρα που συμφωνούμε. Θα το πούμε μετά. Λοιπόν, δεν έχω χρόνο. Πολλοί κόσμοι. Μα έχω τα παιδιά, μα έχω τις δουλειές μου και δεν έχω χρόνο. Λοιπόν, πάλι δεν κάθομαι εδώ πέρα. Μου πει δεν έχω χρόνο. Θα του πω ένα-δύο πράγματα. Αν δω ότι δεν έχει αξία στο business, πάμε σε καμιά παραγγελία και θεωρούμε μετά για το business. Λοιπόν, όταν σου λέει δεν έχω χρόνο, μπορεί να ξεκινήσει κάποιο με τις πωλήσεις. Οι πωλήσεις δεν απαιτούν χρόνο, διότι ο χρόνος τον βάζεις όταν θα κάνεις ραντεβού για να χτίσεις ομάδα. Όταν θα κάνεις πωλήσεις, δείχνεις έναν κατάλογο από εκεί που είσαι, παίρνεις τις πωλήσεις και ξεκινάς με τις πωλήσεις. Οπότε, κάτι που λέει και ο φίλος μου Τζον και το έχω πάρει και εγώ, πες ότι ανοίγεις ένα κατάστημα σήμερα, στη Λευκοσία. Δεν θα ενημερώσεις τους συγγενείς, τους φίλους, τους γνωστούς, τι άνοιξες και τι έχει μέσα το κατάστημα. Το ίδιο πράγμα είναι και εδώ πέρα. Ανοίγω ένα business, δωρεάν για μένα, δεν έχω κάτι να φέρνω stock, υπάρχουν έτοιμα τα προϊόντα και απλά ενημερώνω τους δικούς μου. Ρε παιδιά, έχω ψυσκέρες, έχω πίτσα, έχω μέγια, αν θέλεις κάτι πες μου τώρα, αν θες κάτι στο μέλλον, πάρε με τηλέφωνο. Οπότε ξεκινάς και χτίζεις πελατολόγιο. Οπότε βοηθάς αυτό που λέει ότι δεν έχω χρόνο, να καταλάβει ότι η Βερτέρα δεν είναι ένα βαρύδι πάνω του, είναι κάτι που μπορεί στον χρόνο του να ενημερώσει τους δικούς του ότι έχω αυτά τα προϊόντα, να τσιμπάει τις πωλήσεις του και όταν δει τον πρώτο τζίρο να πέφτει μέσα, θα το ξανασκεφτεί. Οπότε στο δεν έχω χρόνο, μπορεί να τους πω να ξεκινήσουν πωλήσεις. Μόνο με τις πωλήσεις. Αν είναι ξεχωράστημα, ενημέρωσε τον κόσμο σου, πάρε 30 καταλόγους, ενημέρωσε του και παραγγελία και ξεκινήσει. Τώρα, το άλλο που του λέω, όταν μου λένε δεν έχω χρόνο, έχετε 10 ώρες το μήνα, τον επόμενο μήνα, αν έχεις 10 ώρες. 10 ώρες έχω, για όνομα το Θεό. 30 μέρες, 24 ώρες, δεν βρίσκω 10 ώρες. Βρίσκω. Το μόνο που θέλω από σένα είναι να πιούμε 10 καφέδες μαζί και να έχουμε ακόμα ένα φίλο σου να το ενημερώνουμε. Άμα το να κάνουμε, για να έρχεσαι για κάποιο ραντεβού. Ναι. Άρα δεν θέλω τις ώρες σου. Φέρνουμε τους 10 κοντινούς σου να πάμε να σου δείξω την ιδέα. Μόλις κάνεις τα 200 ευρώ, να θυμηθούν ότι μπορώ για την τάδε μέρα, μπορώ για την τάδε μέρα, μπορώ για την τάδε μέρα και ξεκινούν και στροφάρουν. Άρα αυτά είναι τα δύο που κάνω για αυτούς που μου λένε δεν έχω χρόνο, τους λέω συστήνω για πωλήσεις, να ξεκινήσουν το κατάστημα τους, αφού anyway, δεν πληρώνουν τίποτα, πάρε βάλε 130 ευρώ, ψώνιζε, ενημέρωσε τον κόσμο σου για τα προϊόντα. Και τους λέω αφιέρωσε 10 ώρες, μπορούμε να πούμε 10 ώρες, μπορούμε να κάνουμε 10 βίντεο κλήσεις τον επόμενο μήνα μαζί. Φυσικά, πολλοί είναι στα σπίτια τώρα, μπορώ να κάνω και παραπάνω. Ξεκίνα. Καλώς όρισες. Λοιπόν, προχωρούμε. Θέλω να το δω λίγο. Υπάρχουν ερωτήσεις. Προσπαθεί να δεις τι κρύβεται από το θέλω να το δω λίγο. Έχει κάτι που σε τραβά πίσω? Έχει κάτι που δεν σου άρεσε από αυτά που είδες? Είδες μια ευκαιρία σήμερα? Είσαι από τα άτομα που ψάχνουν μια ευκαιρία, αρπάζουν τις ευκαιρίες να τις βλέπουν? Βλέπεις τι γίνεται. Λοιπόν, συνήθως από το θέλω να το δω λίγο μπορεί να κρύβεται πάλι ο χρόνος και πάλι το χρήμα. Είναι οι δύο πιο βασικές που κρύβουν. Λοιπόν, εδώ πέρα για να πάρει μια ανάπαφαση εκείνη τη στιγμή, πολύ σκοπό την παίρνει. Με αυτό είναι να του εξηγήσει τη σημασία τη χρονική στιγμή. Δηλαδή, τι σημαίνει να μπει τώρα και ο επόμενο που παίρνει να παίρνει από κάτω του και ο επόμενο να παίρνει από κάτω του και ο επόμενο να παίρνει από κάτω του. Πολύ σκοπό θα του πει ότι ξέρει ο επόμενο που θα δω την τάδε ώρα είναι ο Κώστας και αν ξεκινήσει τώρα θα μπει στην ομάδα σου, θα στροφάρουν. Δηλαδή, κερδίζω και από του δικού σου, θα είναι μόνο από του δικού μου. Όχι, δηλαδή, από τη στιγμή που ξεκινά και σε πάνω στη γραμμή μου. Ό,τι βάλω εγώ, εποφελείσαι και εσύ. Α, ξανά, έφυγε 130 ευρώ, 100 φορά τη στάση ξεκινούν. Είσαι μέσα και κλείνεις. Λοιπόν, αν δούμε ότι δεν τραβάει εκείνη την ώρα, κάνουμε follow-up. Θα πούμε τι είναι το follow-up. Αυτές είναι τρεις βασικές αντιρρήσεις. Λοιπόν, πάμε στο follow-up. Λοιπόν, είναι πολλές πληροφορίες σήμερα. Πραγματικά όμως το webinar αυτό από ψηλών είναι παραπάνω της πρακτικής. Δεν είναι έμπνευση webinar, είναι βήματα. Περισσότερο. Λοιπόν, follow-up. Τι σημαίνει follow-up? Γράψτε κάτω. Το 80-90% των ανθρώπων που βλέπετε δεν παίρνουν την ώρα που τους βλέπετε. Από το πρώτο ραντεβού.
Πολλοί τελειώνουν πρώτο ραντεβού και νομίζετε χάθηκε το ραντεβού. Αν το νομίζετε αυτό, αφήνετε λεφτά πάνω στο τραπέζι. Ξέρετε πόσες εγγραφές έχω κάνει με follow-up. Άπειρες. Οι μισές εγγραφές που έχω κάνει γίναν με follow-up. Μα πάρε με την τάδε του μηνός που θα είμαι έτοιμος. Μα πάρε με την άλλη εβδομάδα. Μα πάρε με την τρίτη και κλείνει τα follow-up. Λοιπόν, άρα, 90% 80 με 1 με 2 μπαίνουν την ίδια ώρα. Οι υπόλοιποι για να ξεκινήσουν χρειάζονται follow-up. Πάρε με το Δεκέμβρη, πάρε με τέλος του μήνα. Εγώ τι έχω να κάνω, ανοίγω το diary μου και σημειώνω και κάνω το follow-up. Αλλά κάνω το follow-up. Δεν το σημειώνω μόνο. Το κάνουμε. Τώρα, για να κάνουμε ένα σωστό follow-up από τη στιγμή που φεύγει και είναι προς το να μπει, τον προσθέτουμε στην ομάδα. Βεστέραν κρυντίναση και του στέλνουμε υλικό να δει. Το υλικό που του στέλνουμε είναι το YouTube channel. Του στέλνουμε το κανάλι της εταιρείας. Οπότε θα πάει σπίτι, θα δει την ομάδα μας, θα δει καλωσορίσματα, θα δει ανακοινώσεις, θα δει και το YouTube. Οπότε θα γίνει μια επαλήθευση αυτών που του είπαμε στο ραντεβού. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να κάνει follow-up. Καθορίζουμε από το ραντεβού πότε θα μιλήσουμε μαζί του. Δηλαδή, πάω και βλέπω την Κωνσταντίνα. Της κάνω παρουσίαση. Γρήγορη, άρεσε μου, αλλά δώσ' μου λίγο να το δω. Κανένα πρόβλημα, Κωνσταντίνα μου. Δεν το. Πότε θέλετε να μιλήσουμε για να δούμε πώς προχωρούμε. Γρήγορη, κάνουμε τρίτη. Οκ. Σημειώνω τρίτη και φεύγω. Δηλαδή, δεν φεύγω και είμαι με τις σκέψεις πότε να πάρω τηλέφωνο. Θα την πάρω σε δύο μέρες ή θα μου πει ότι την πιέζω. Θα την πάρω σε μια εβδομάδα ή είναι αργά. Πότε να την πάρω και είναι το ραντεβού στον αέρα και μπερδεύεσαι σε σκέψεις και. Από το ραντεβού ξέρεις πότε θα ξαναμιλήσεις. Μαζί του. Αν είναι δυνατόν κλείνεις και ραντεβού. Δηλαδή αν σου πει την τάδε ώρα, την τάδε μέρα να βρεθούμε, κλείνεις και ραντεβού από το ραντεβού. Οπότε ξέρεις ότι έχεις περισσότερες πιθανότητες να ξεκινήσεις γιατί σου κλείσαι και ραντεβού ταυτόχρονα. Οπότε εδώ μόνο μπορείς να κάνεις μια επιβεβαίωση του ραντεβού. Λοιπόν, πολύ σημαντικό. Καλούμε την μέρα που είπαμε. Όχι λέμε την Δευτέρα και καλούμε την Τετάρτη. Δευτέρα πάμε να μιλήσουμε. Γεια σου Χριστίνα. Είπαμε να μιλήσουμε σήμερα, δούμε πώς προχωρούμε. Σε τιμή, να ξεκινήσουμε. Ναι. Όταν σου πει ναι, κλείνει ραντεβού ή εγγραφή. Δεν κάθεσαι από το τηλέφωνο πάλι. Πας ραντεβού, είσαι βιντεόκλειση για να κάνεις την εγγραφή. Λοιπόν, μέχρι τρεις φορές. Αν πάρεις τρεις φορές και δεν απαντήσει, καλή νύχτα, πάμε παρακάτω. Μην κάθεσαι εκεί πέρα και να λες, μα μου είπε τα γραφτεί και δεν γράφτηκε και τι να κάνουμε και θα τα πάψω σε μάπλα και θα μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Παιδιά, είτε μπει, είτε δεν μπει. Anyway, θα πήγαινε στον επόμενο. Anyway, θα πήγαινε. Τι κάθεσαι και μπερδεύεις στο μυαλό σου. Απλά έχασε την ευκαιρία του. Οι περισσότεροι είναι κάπως έτσι. Ακόμα ένα ραντεβού και δεν έκανα γραφή, τι να κάνω. Άλλοι είναι έτσι. Παναγία μου. Overthinking. Σκέφτονται συνέχεια. Παιδιά, είτε μπει ο άλλος, είτε δεν μπει, αφού anyway θα πήγαινε στο επόμενο ραντεβού. Μπορεί να είσαι σε κάθε ραντεβού έτσι. Ό,τι και να γίνει στο ραντεβού, έτσι πρέπει να είσαι. Και να γελάς και να πηγαίνεις στο επόμενο ραντεβού. Μπήκε, δεν μπήκε, αυτός χάνει. Αφού θα κάνει το γύρο και θα έρθει να σε βρει μετά. Απλώς όταν κάνεις το follow-up και απαντήσει και σου πει δεν θέλω να ξεκινήσω, του τη ρίχνει. Εντάξει, φίλε μου, όταν αποφασίσει, πάρε με. Έριξε το σπόρο. Μόλι αποφασίσει και έγινε στην ομάδα, ποιο θα πάρει τηλέφωνο. Θα σε πάρει ένα που τον πρώτη. Και είσαι ευγενικό και δεν τον πίεσε κλπ. Πάρα πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Δεν μπαίνει μέσα και έρχονται τώρα ένα θέμα. Γρηγόρη τώρα είμαι έτοιμο. Γρηγόρη τώρα είμαι έτοιμο. Γρηγόρη τώρα είμαι έτοιμο. Και πάει λέγοντα. Οπότε, αν οι πρώτοι σπόροι που βάζετε δεν αφήσουν κατευθείαν, εκεί δεν τα παρατάμε. Συνεχίζουμε και φυτεύουμε σπόρου. Και οι πρώτοι σπόροι στι 90 μέρε και μετά ξεκινήσουν να φυτρώνουν. Και θα δείτε πολύ κόσμο να έρθει μετά. Οπότε, ό,τι και να γυρίσει στο ραντεβού, χρειάζεται αυτή η φάτσα που βλέπετε εδώ πέρα. Be then be, anyway, θα πήγαινε σε επόμενο ραντεβού. Οπότε, τι στεναχωριέσαι, τι απογοητεύεσαι, ούτε λεφτά έχουν από την κάρτα σου, ούτε η γυναίκα σου σε μάλωσε, ούτε έχασε την υγεία σου, τίποτα. Πήγε σε ένα ραντεβού, είχαν μια βιντεοκλήση και τελικά δεν αποφάσισε να ξεκινήσει. Τι να του κάνουμε, δεν το είδε. Κάποιοι το βλέπουν, κάποιοι δεν το βλέπουν. Συνειδητοποιήστε. Συνέχισε να δείχνει την ιδέα. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, πριν να πάμε στα τελευταία δύο βήματα. Μια σύνοψη. Τι είπαμε σήμερα. Είπαμε πολλές πληροφορίες. Ξαναλέω, το webinar μας απόψε είναι περισσότερο τεχνικό. Δεν είναι έμπνευση. Είναι για να αντιληφθείτε ακριβώς πώς δουλεύει γενικά η Βερτέρα και το δικτυακό marketing. Είπαμε. Βρίσκουμε το όνειρο, που είναι το καύσιμο μας. Λίστα. Κανονίστε να δω και είναι μέσα και αύριο να το ρωτήσω και να μου πείτε δεν έχω λίστα ακόμα. Εντάξει, δεν είναι για μένα να μου κάνεις τη λίστα, είναι για σένα και τα όνειρά σου.
Πρόσκληση, μηνυματική, τηλεφωνική. Κλείνουμε ραντεβού. Εκτός αν πάμε για πωλήσεις. Αν πας για πωλήσεις, δεν κλείνει ραντεβού. Δείχνεις κατάλογο, παίρνεις πώληση και φεύγεις. Παρουσία, πρόλογο. Ετοιμάζουμε τον πρόλογο μας. Τι λέμε πριν την παρουσίαση για να κάνουμε ένα setup του καλεσμένου μας. Παρουσίαση, online βιντεοκλήση ή στο Zoom. Όταν λέω online βιντεοκλήση, δεν στέλνω ξανά λέω το βίντεο σε 1000 άτομα. Έκανα online παρουσίαση. Κλείνω ραντεβού. Κλείσιμο, πολύ σημαντικό, χαμόγελο, στάση, σιγουριά, είμαστε λύση το πρόβλημα του, είσαι μέσα να ξεκινήσουμε, είσαι έτοιμος, ερωτήσεις με όραμα και ό,τι και να γίνει προχωρούμε πάντα στο επόμενο ραντεβού. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Πάμε ότι κάποιος ξεκίνησε. Αποφάσισε ο φίλος μου Μάριο και ξεκίνησε. Λοιπόν, Γρηγόρη είμαι μέσα. Πάμε, κάνω 30 ευρώ για το όνομα του Θεού. Πάμε. Έχουμε δώσει τόσα και τόσα να ανοίξουμε τόσες εταιρείες εδώ. Έκαναν 30 ευρώ, θα χαλάσουμε να ανοίξουμε το business μας. Και ξεκινάει. Όταν ξεκινάει, δεν πας πίσω. Τέλειωσα, έκανα εγγραφή. Παιδιά, εκεί ξεκινάει η δουλειά, η σοβαρή. Για να ξεκινήσει να δημιουργήσει μια αυτοκρατορία, χρειάζεται να κάνει αναπαραγωγή. Δηλαδή, μπαίνει μια παραγγελία και ενθουσιάζεσαι. Σκεφτείτε να μπαίνουν χίλιες παραγγελίες το μήνα. Χιλιάδες παραγγελίες το μήνα, τι θα γίνεται. Οπότε για να γίνει αυτό, χρειάζεται να κάνουμε σωστά ξεκινήματα νέων μελών. Να κάνουμε σωστή αναπαραγωγή. Δεν είναι μπήκε, α, τέλειωσε η δουλειά μας, μπήκε. Ο άλλος πώς θα ξέρει να κάνει τη δουλειά. Πρέπει να κάνεις αναπαραγωγή με αυτό σου. Να του πεις τι κάνει, τα σωστά βήματα για αυτού. Πρώτο βήμα, καλωσορίζουμε στην ομάδα. Δεύτερο βήμα, κλείνουμε μια συνάντηση μαζί του. Είτε online είτε offline. Εξηγούμε τον back office, πώς παραγγέλνει, πώς κάνουμε γραφές, να ξέρει να χειρίζεται το λογαριασμό του. Έκανε μια γραφή στους 130 ευρώ. Ούτε ξέρει παρακάτω την. Είναι όπως το βρέφος. Πρέπει να το πάρεις από το μωρό, από το χέρι, να του εξηγήσεις τα βήματα. Πώς να μάθει να περπατά. Ο στόχος μας, όταν ξεκινούν τα νέα μέλη, είναι σε ένα μήνα, max, να είναι ανεξάρτητος. Δηλαδή, να ξέρει να χειρίζεται το λογαριασμό του, να ξέρει να κάνει παρουσίαση, να ξέρει να βάζει παραγγελίες και να ξέρει να κάνει γραφές. Max σε ένα μήνα. Τα άτομα τα οποία θα εξελιχθούν σε άσους, σε άτομα που θα είναι οι δυνατοί σας, μάξιμου σε 2 εβδομάδες είναι έτοιμοι. Ξέρουν και να παρουσιάζουν και να κλείνουν και να μπαίνουν να βάζουν παραγγελίες, μπορούν να χειρίζονται τα πάντα μόνοι τους. Πάρα πολλά άτομα στην ομάδα, όπως είναι ο Μάρκος, η Χρύσο και άλλοι άτομα στην ομάδα, βρεθήκαν μαζί μου το πρώτο ραντεβού, το δεύτερο ραντεβού και μετά δεν ξαναβρεθήκαμε και από μόνοι τους μπαίνουν μέσα παραγγελίες, εγγραφές και απλά παίρνουν για κάποια βοηθητικά τηλεφωνήματα που βοηθάω εγώ online. Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Να σκέφτεστε, όταν ακούτε βερτέρα, ο στόχος δεν είναι να παρακαλείς μια πώληση, ο στόχος είναι να δημιουργήσεις αναπαραγωγή και να παίρνουν χιλιάδες πωλήσεις. Σκεφτείτε τον εαυτό σας να έχεις άλλους χίλιους μέσα στην ομάδα σου που να κάνουν από μία παρουσίαση την ημέρα. Θα δουλεύετε μία ώρα, αλλά είσαι να δουλεύετε χίλιες ώρες. Διότι χτίζεται κάτι που τώρα ξεκινάει. Είναι 2.700 μέλη Κύπρου Ελλάδα. Είσαστε από τα πρώτα άτομα τα οποία εκπαιδεύεστε κιόλας. Άρα ξέρουμε τις 2.000 κόσμων και που είναι μέσα και αγόρασε και δεν εκπαιδεύεται ποτέ. Οπότε δεν θεωρείται καν συνεργάτη, διότι δεν εκπαιδεύεται. Οπότε πώς θα φέρει αποτελέσματα. Οπότε αυτοί που εκπαιδεύονται θα φέρουν τα αποτελέσματα. Οπότε όλο αυτό που θα στηθεί θα είμαστε οι μέγιστα κερδοφόροι όλου αυτού του συστήματος που δημιουργείται Κύπρο και Ελλάδα. Κύπρο και Ελλάδα. Από όλες τις πόλεις μπορούμε να πληρωνόμαστε. Έχουμε Βόλο, έχουμε Κομοντινή, υπάρχουν άτομα που ξεκινήσανε στην Κρήτη, Ξάνθη κάποιοι που ξεκινήσανε. Οπότε τι γίνεται, όσο αυτό εξαπλώνεται και εξαπλώνεται από εσάς, κάθε κλικ που θα γίνεται θα βλέπει τζίρο και εισόδημα. Διότι ξεκίνησε κάτι από Κύπρο, είσαι από τα πρώτα που ενημερώνεσαι και εκπαιδεύεσαι ταυτόχρονα. Λοιπόν, άρα, σύνδεση στο YouTube channel, Facebook page Βερτέρα, πρώτη παραγγελία must, 48 ώρες πρέπει να βάλει πρώτη παραγγελία. Αν περνάει ένας μήνας και δεν βάλει πρώτη παραγγελία, δεν κάνουμε τίποτα. Πρέπει να μπει προϊόν στο σπίτι, πολύ γρήγορα, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αν γίνεται να μπει και από το πρώτο ραντεβού που γίνεται η εγγραφή, να βάλει και την πρώτη παραγγελία. Συνήθως σου ρωτάω, είσαι έτοιμο να βάλουμε τώρα την παραγγελία, ξέρεις τι προϊόντα σου να τα βάλουμε τώρα. Αν μου πει ναι, παίρνω την ώρα. Αν μου πει όχι, δεν πιέζω για εκείνη την ώρα. Οκ, δέστα και να τα βάλουμε στο δεύτερο ραντεβού που θα βάλω. Την επόμενη μέρα ή στις 48. Έρχεται εκπαιδεύση. Εκπαιδεύουμε την λίστα και την πρόσκληση. Πότε να κάνει μια σωστή λίστα. Για να καταλάβει ο άλλο πότε να κάνει μια σωστή λίστα, πρέπει να δείξει την δική σου. Αν ο κόσμο. Όταν βλέπει, καταλαβαίνει καλύτερα. Όταν του τα λες, δεν τα πιάνει. Όταν τα βλέπει όμως και ανοίξει και μετροφυλάς, θα καταλάβει πώς θα κάνει τη δική του. Λοιπόν, κάνει τη λίστα. Βρίσκουμε μαζί τους πρώτους 10
τα βέρη και επιλέγουμε τους δύο hot και ως ζεστούς και κάνει inviting μπροστά μας. Και είναι την ώρα που να κάνει τηλεφώνημα για να κλείσει τα πρώτα του ραντεβού. Μπήκε για εισόδημα, ναι. Αυτό που πρέπει να μάθει να κάνει καλά είναι να κλείνει ραντεβού. Αυτά λέμε στο inviting. Και okay, ναι, πάρε το πρώτο τηλεφώνημα. Αν κάνει λάθη, διορθώνουμε. Δεν κάνουμε παρατηρήσεις, διορθωτικές κινήσεις. Και ο στόχος μας είναι στο μήνα, max, να κάνει 6 συνεργάτες. Είναι σαν να βάζουμε εμείς, το παίρνουμε πάνω μας και είναι ο στόχος ο δικός μας, είναι δικός του, αλλά τρέχουμε μαζί του να κάνει 6 συνεργάτες. Να πάρει ένα διακοσαράκι, συν οι πωλήσεις που θα κάνει και να έχει μια κερδοφόρα ανεπηγής. Από εκεί και πέρα, αυτό το άτομο, όταν κάνει 6 εγγραφές, μπορεί να εξελιχθεί σε μεγάλος παίχτης στην ομάδα. Άρα ο στόχος μας είναι, με το που ξεκινήσει κάποιος, να μπούμε όλα αυτά και ο πρώτος στόχος που βάζουμε να κάνει πρώτες του 6 εγγραφές. Και προωθούμε το κοντινότερο webinar. Κάθε Δευτέρα έχουμε webinar, 9.30 ώρα. Μπαίνει μέσα, ξανακούει. Ξανακούει, ξαναπιάνει πράγματα, ξανασκέφτεται κόσμο. Και πάει λίγο. Οπότε έτσι ξεκινάμε τα νέα μας μέλη. Λοιπόν, προχωρούμε προς το τέλος. Τελευταίο βήμα. Είναι η επανάληψη. Υπάρχει κανένας που πάει μια φορά δουλειά τον μήνα και πληρώνεται τέλος του μήνα? Υπάρχει κανένας που πάει γυμναστήριο μια φορά και κάνει το τέλειο κορμί? Υπάρχει άτομο που ξεκινάει δίαιτα διατροφή, τρώει μια φορά, μια ημέρα σωστά και τις υπόλοιπες 30 μέρες ό,τι θέλει και έχει υγεία, εκπέμπει υγεία? Υπάρχει κανένας που έχει δική του επιχείρηση σήμερα και πάει μόνο την πρώτη του μήνα δουλειά? Δεν υπάρχει κανένας. Το ίδιο πράγμα γίνεται και εδώ πέρα. Όπως του φερθείς, θα σου φερθεί. Αν το δεις χόμπι, θα σου φερθεί χόμπι. Αν του φερθείς σαν business εκατομμυρίων, θα σου φερθεί σαν business εκατομμυρίων. Οπότε χρειάζεται να επαναλαμβάνεις τα προηγούμενα βήματα. Λίστα, πρόσκληση, παρουσίαση, κλείσε. Λίστα, πρόσκληση, παρουσίαση, κλείσε. Λίστα, πρόσκληση, παρουσίαση, κλείσε. Κάνε τη δουλειά σου, λίστα, πρόσκληση, παρουσίαση, κλείσε. Τι δουλειά κάνεις, λίστα, πρόσκληση, παρουσίαση, κλείσε. Πραγματικά τα τελευταία δύο χρόνια δεν θυμάμαι μέρα που, δύσκολα θα βρω μέρα που να μην κάνω μία παρουσίαση. Δύσκολα. Συνήθως κάνω τρεις και πάνω τη μέρα κάθε μέρα. Οπότε επαναλαμβάνουμε τα προηγούμενα. Δεν παίζει ρόλο αν είδες και θα σου είπανε θα μπουν και λοιπά και περιμένεις. Πάντα προχωρά στο επόμενο ραντεβού. Επόμενο ραντεβού. Επόμενο. Ποια είναι η δουλειά σου? Να ενημερώνω τον κόσμο για την πράσινη ιδέα. Όποιος θέλει, είμαι εδώ, κλείνει ραντεβού. Και όταν ξέρεις και κάνεις όνομα, θα σου στέλνουν και άτομα από την εξωτερική. Πολλοί κόσμοι τώρα. Γρηγόρη, μίλησα σε έναν ενδιαφέρεται, πιάσω τέτο. Γρηγόρη, μίλησα από την Τρίπολη, πιάσω τέτο. Οπότε ξεκινάω και χτίζεις όνομα, ειδικά τώρα που είσαστε οι πρώτοι στις πόλεις σας, όταν σας μάθω ότι είσαστε εκεί πέρα, α, έχω ένα φίλο που μπορεί να κάνει. Και από εκεί θα βγουν παίχτες. Πιάστε τα αυτά που θα λέω. Λοιπόν, τέλος, για οικονομική ελευθερία, τι χρειάζεται να κάνουμε? Καταρχάς, μηδέν δικαιολογίες. Δεν υπάρχει κανένας που να λέει δικαιολογίες και να φέρνει αποτέλεσμα. Κανένας. Η επιτυχία δεν σηκώνει δικαιολογίες. Ό,τι θέλει να πετύχει, πα και το πετυχαίνει χωρίς δικαιολογίες. Το μυαλό ξέρει και δικαιολογεί οτιδήποτε. Σήμερα δεν θα κάνω παρουσίαση, διότι βαριέμαι. Σήμερα είμαι κουρασμένο. Σήμερα είναι Δευτέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή. Σήμερα είναι τα μωρά. Σήμερα είναι η δουλειά. Σήμερα το ένα. Σήμερα το άλλο. Και περνάει ένα χρόνο και δεν κάνουμε ένα ραντεβού. Θέλει πραγματικά να πετύχει το όνειρο που θα βάλει στην αρχή που είπαμε? Μηδέν δικαιολογεί. Μηδέν. Μα έχουμε κορονοϊό. Όλα πρέπει να ανταστρέψει ότι είναι ευκαιρία. Ό,τι γίνεται είναι ευκαιρία. Ό,τι γίνεται. Έχουμε κορονοϊό, είναι ευκαιρία να δουλέψουμε από σπίτι. Δεν έχουμε κορονοϊό, τώρα έχουμε και ευκαιρία να κάνουμε και να τεπάμε κοντά. Ό,τι γίνεται, εγώ το βλέπω και το μετατρέπω σαν ευκαιρία. Οπότε είναι μηδέν δικαιολογίες. Δεν σηκώνει. Αν θες να προχωρήσεις το 2021 και να χτίσεις την αυτοκρατορία, δεν μπορεί να περπατά την δικαιολογία. Μα δεν τέλειωσε μου η λίστα. Έλα σε τόπο που τη δική μου που έχω. Μα αντρέπουμε να πιάω τηλέφωνο. Έλα σε το πιάνω εγώ που είναι αντρέπω. Παιδιά, μηδέν δικαιολογίες. Όσο κάνεις πράγματα που νιώθεις άβολα, μεγαλώνεις. Και συνήθως τα άτομα τα οποία φοβάστε να πάρετε τηλέφωνο είναι οι παίχτες σας και θα βρεθεί ένας άλλος, θα τους πάρει και θα λες «Μα, τον ήξερα και ντρεπόμουν να τον πάρω και τώρα μπήκε εκεί πέρα και έκανε και 20 γραφές». Παιδιά, όσους ξέρουμε, τους παίρνουμε τηλέφωνο και τους ρωτάμε. Αν θέλουν και ραντεβού, αν δεν θέλουν, δεν έγινε και τίποτα. Τίποτα δεν έγινε. Λοιπόν, έναν τέμπο. Αν θέλει πραγματικά οικονομική ελευθερία και όχι απλά ένα part-time εισόδημα, τρεις τη μέρα κάθε μέρα. Τρεις τη μέρα κάθε μέρα. Από σήμερα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021. Τρεις τη μέρα κάθε μέρα, είτε online είτε offline. Τώρα μπορούμε σε σπίτια
Και όλα. Τρεις την πέρα κάθε μέρα, αν κάνεις online, ασχολείσαι ένα μισή ώρα. Ένα μισή ώρα εδώ, ενημερώνεις τρία άτομα online. Ταυτόχρονα όμως, κάνουμε και πωλήσεις. Δηλαδή, δεν έχει με πωλήσεις και δεν κάνω συνεργάτες, ή δεν έχει κάνω συνεργάτες και δεν κάνω πωλήσεις. Όταν κάνεις πωλήσεις και δεν κάνεις συνεργάτες, νιώθεις άβολο να κάνεις ραντεβού και να κάνεις συνεργάτες. Όταν κάνεις ραντεβού και κάνεις συνεργάτες, νιώθεις άβολο να κάνεις πωλήσεις. Παιδιά, είναι και τα δύο μέσα στο παιχνίδι. Για να κάνεις οικονομική ελευθερία τρεις τη μέρα κάθε μέρα και ταυτόχρονα πωλήσεις. Και τα δύο σε πληρώνουν και έτσι χτίζεις και καταναλωτές και συνεργάτες που είναι σαν, σαν εσένα που κάνουν την ίδια δουλειά παρακάτω. Έτσι να γίνει μια γεωμετρική αύξηση του εισοδήματος. Ξαναλέω, η οικονομική ελευθερία δεν μπορεί να γίνει χωρίς να κάνεις θυσίες. Σίγουρα θα κόψεις λίγο από το γυμναστήριο, σίγουρα θα κόψεις λίγο από το μωρό σου, σίγουρα κάποια μέρα θα αργήσεις να κοιμηθείς. Δεν μπορούν να γίνουν όλα με ό,τι κάνεις μέχρι σήμερα. Χρειάζεται να κάνεις κάποιες θυσίες. Και μόνο που είστε μέχρι τώρα στο webinar, μετά από μια ώρα και ακούτε, είναι μια θυσία προς την επιτυχία. Μόνο και μόνο αυτό. Τώρα, η δράση δεν ξεκινάει από αύριο. Ξεκινάει από απόψε. Όσοι δεν καταφέρουν να κοιμηθούν απόψε, σημαίνει κάτι ξύπνησε ένα απόψε μέσα του. Και στο τέλος της ημέρας κρίνουμε αυτό. Ή θα ζεις τους φόβους σου, ή θα ζεις τα όνειρά σου. Δεν μπορώ να ζω και φόβους και όνειρα. Ή θα βάλω τους στόχους και θα κυνηγώ τους στόχους μου, ή θα ντρέπομαι, φοβάμαι να πάρω, φοβάμαι το ένα, φοβάμαι το άλλο. Μην βλέπετε τηλεόραση όλη μέρα και εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε όλοι απόψε. Ξαναλέω, δράση είναι καιρό να κάνουμε step up. Μπαίνει το 21. Το 21 δεν είναι για να δοκιμάσουμε κάτι. Επιβάλλεται να νικήσουμε. Δεν περιμένουμε ούτε από κυβερνήσεις, ούτε αν θα μας δώσουν το μισό της πείνας, από τα ενεργειακά κλπ. Εδώ έχεις μια ευκαιρία που είναι στα χέρια σου με πολύ απλά steps. Λιστούλα, ραντεβουδάκια, πωλήσεις, κλεισίματα, ξεκινήματα νέου μέλους και κάνουμε τον κύκλο. Όσο πιο πολύ επαναλαμβάνεις αυτά τα βήματα, τόσο περισσότερο εισόδημα θα έρχεται να σε βρίσκει. Η δράση ξεκινάει από απόψε, είναι καιρός για step up και πάμε όλοι να ξεκινήσουμε το 2021 πολύ δυναμικά.